Ούτε 48 ώρες δεν κράτησε η χαρά των εχθρών του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό το που έτριβε στα χέρια σου εγώ. Και χαμογελούσαν τα χυλάκια σου μέχρι τα αυτιά σου. Και εδώ ο ηχολήπτης που σου έκανε συμπαράσταση, ο Χρήστος Κιώσης, γιατί γνωστάρια ανάγκια και τα δύο είστε. Όλοι δεν κράτησε πάρα πολύ. Όλοι οι ηχολήπτες είναι άρεσε. Εκτός των. Δεν ξέρω τέτοιο ο Ζάκης. Είναι όλοι βολεμένοι άρεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Ξουτ παλιόγατα. Φάτινα. Λοιπόν, δεν κράτησε πολύ χαρά σας. Γιατί? Γιατί ρε φίλε ήρθε όνομα που το ήθελε η Μπαρτσελόνα. Κάτσε ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Υπήρχε περίπτωση δηλαδή να μείνεις χωρίς προπονητή. Τι ήρθε? Τι μου το λες αυτό? Άρε προπονητή, θα έμενες. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν υπήρχε περίπτωση να μείνω χωρίς προπονητή. Βέβαια. Αλλά προπονητή φυσικά δεν έχω κάποιον που λέγεται Σάββα Παντελίδη και το φέραμε τον Αστέρα Τρίπολη. Αυτά ο σωστό αυτό. Που κόντεψε να το ρίξει. Και αυτό στον Αστέρα Τρίπολη, συγγνώμη, τη Πορτογαλία ήταν. Πορτογάλο προπονητή. Στον Αστέρα Τρίπολης Πορτογαλία. Άμπελ Φερέρα με 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Καλά, αυτό συγγνώμη τώρα. Τον οποίο προπονητή φλερτάριζε έντονα η Μπαρτσελόνα. Να κάνω μια ερώτηση. Σωστό αυτό. Και έτσι λέει τότε. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι δίκαιος. Ναι. Εκτός τον Χρήστο Σταυροκότσι που τον ονομάζουν δίκαιο, είσαι και εσύ δίκαιος. Ναι, είναι Αριστείδης και δεν το ξέρει. Άκου, ένα λεπτό. Ο Ρουμάνος, ο κύριος Λουτσέσκου, αυτός ο καλός άνθρωπος, παράτησε στα κρύα του Λουτρού την ομάδα, έφυγε έτσι εκεί 2 μέρες πριν την προετοιμασία. Κακός άνθρωπος, παραδόπιστος. Υπάρχει αιτία και θα την αναλύσουμε. Εντάξει, όχι αυτά. Γιατί όχι, κάποιοι, συγγνώμη που σε διακόπτω, διακόπτω εγώ εσένα και σε εμένα. Εντάξει, καλό κάτσε, είναι αυτό. Καλό κάποιοι είναι. Την πνίγουν, κάποιοι γλύφουν και δεν λένε τα πράγματα με το όνομά τους όπως έχουν γίνει. Ωραία. Δηλαδή όλη την ευθύνη την έχουν ρίξει στο Λουτσέσκου, στον προπονητή. Τον νυν προπονητή, τον νυν προπονητή του, τον τέος, ΠΑΟΚ, ναι, έτσι. Τώρα. Και κανείς δεν λέει γιατί υπήρχε ένας κύριος λόγος ο οποίος έφυγε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα τα πούμε όλα αυτά. Ωραία, αυτό είναι ενδοοικογενειακό. Εγώ δεν μπορώ να επέμβω σε αυτό. Σε αυτό δεν επέμβαίνω. Εγώ άλλο λέω. Ναι. Λέει, τον είπες και εσύ, θύμωσες και να σου πω κάτι, είχες δίκιο για μένα. Και εγώ θα έκανα. Δεν ανερώσα, είπα. Όχι, όχι. Λέω, είναι παραδόπιστος, είναι τέτοιος, αφήνει τα κρύα του Λουτρού 48 πριν τέτοια. Ωραία. Το ίδιο δεν κάνει κι αυτός. Ποιος? Ο Φερέιρα. Τι κάνει αυτό? Τι κάνει? Πας εσύ, βρες και μια άλλη ομάδα. Αυτή τη στιγμή στην θέση της Αλ Χαλίλ Γιαλελέκη. Ναι. Είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι. Πάει, σπάει το συμβόλαιό του, του δίνει 2 εκατομμύρια 3, προφανώς πολύ περισσότερο από όσα παίρνει στην ομάδα του, έτσι. Ναι. Και αυτός, νομίζω. Και αυτός, συγγνώμη, για ολοκληρώσω, την ίδια. Το πορτογαλικό πρωτάθλημα την ίδια πάνω κάτω ξεκινάει με το ελληνικό. Ναι. Αυτό ό,τι έκανε η Αλ Χαλίλ Γιαλελέκη στον ΠΑΟΚ. Κάνει ο ΠΑΟΚ στην. Πώ λέγεται αυτή. Γιατί αυτόν δεν λες τίποτα, αυτό δεν είναι. Για την Μπράγκα. Να σου απαντήσω. Ναι, γιατί αυτό δεν είναι προδότη τη Μπράγκα. Να απαντήσω και πάμε στου χορηγού. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ποια είναι η μεγάλη διαφορά, να την ακούσω. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Φερέιρα ήθελε διακαώ να φύγει από την Μπράγκα. Ναι, πού το ξέρει αυτό εσύ. Τι που το ξέρω, ρε φίλε. Ρίτρα, δεν έχει συμβόλαιο, δεν έχει. Ο προπονητής δεν ήταν ευχαριστημένος με τις υπάρχουσες συνθήκες της ομάδας. Ο Λουτσέσκου δεν ήταν ευχαριστημένος. Όχι, λάθος κάνεις. Πού το ξέρεις? Ο Λουτσέσκου μέχρι πριν και 15-20 μέρες έδινε διαπιστεύσεις και διαβεβαιώσεις στον Ιβάν Σαββίδη και το επιτελείο του και του έδινε εγγυητικές ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα. Κάτι έγινε. Κάτι γινόταν και πριν, θα το αναλύσουμε όλο αυτό μέσα στην εκπομπή. Εγώ... Όπως θα πούμε και για τις μεταγραφάρες που έχουν έρθει. Αουγούστο, 22χρονος Βραζιλιάνος. Είναι πολύ ωραίος, είναι μοντέλο. Ράσε τώρα στα μούτρα. Εντάξει, στα μούτρα είναι δεδροπόταμος, φίνικας. Παοξάκι, εντάξει, δικό μας είναι. Έτσι. Και η παιχτούρα, 29χρονο. Εγώ για να το κλείσουμε και να πάμε στους βασικούς υποστηρικτές, όπως λες και εσύ. Λοιπόν, εγώ επειδή έχω στο Facebook, εκτός από αυτήν που σου λέω την Σουηδέζα που μιλάω, έχω έναν και έναν από την Πορτογαλία. Μου έστειλε πρωί-πρωί, εγώ δεν το ήξερα καν. Προδότη Αλίτη Άμπελ Φερέιρα. Προδότη των ονείρων μας. Έτσι μου στείλε. Inbox. Πορτογαλικά μου το έκανα μετάφραση, Google μετάφραση, δεν ξέρω πορτογαλικά. Λοιπόν, εντάξει. Προδότη. Το έχεις να το δω. Θα σου δείξω μετά. Θα σου δείξω. Θα σου δείξω. Γιατί τώρα δεν σου. Θα σου δείξω τώρα. Δεν μπαίνει απλά στο Facebook. Έχει κολλή στο Facebook. Να σε βάλω τι κόρνε, τίποτα. Δεν τον Άμπελ Φερέιρα. Ξάδελφο τη Φουρέιρα είναι όχι. Λοιπόν, πάμε στα διαδικαστικά λίγο τη εκπομπή. Έτσι, πάμε λίγο στους υποστηρικτές της εκπομπής και καλό είναι όλες οι επιχειρήσεις τις οποίες μας στηρίζουν να τις στηρίζετε και εσείς. Έτσι. Νέος υποστηρικτής εδώ της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια και Ζάχο Ντρούλινγκ, η παραδοσιακή ψαροταβένα Κάρε Κλάς, ο αδερφός ο Βασίλειος. Εδώ τα ψάρια και τα θαλασσινά έχουν την τιμητική τους οπωσδήποτε στον Κάρε Κλά, σε ένα εκπληκτικό χώρο με θέα όλη την παραλία της πόλης, κυριολεκτικά δίπλα στο κύμα. Απολαμβάνετε όλες τις σπεσιαλιτέ της θάλασσας μαγειρεμένες με ελληνικές και μεσογειακές συνταγές. Δοκιμάστε με την παρέα σας.
τα εκλεκτά πάντα φρέσκα θαλασσινά εδέσματά μας. Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδέλα, γάβρο, ολόφρεσκα ψάρια και τα special αχνηστά μύδια μας. Άνοιξε η όρεξή σου. Γυαλιστερές έχει. Απ' όλα έχει. Ό,τι γουστάρεις. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι στη θάλασσα και να μην το έχει ο καρεκλάς. Okay. Απογειωθείτε γευστικά με τα εκπληκτικά ορεκτικά μας και τις φρέγκες σαλάτες πάντα με τη συνοδεία παγωμένης ρετσίνας, ούζου τσίπουρου και δροσερής μπυράκλας. Ψάρο ταβέρνα καρεκλάς με ιστορία από το 1938 στην παράδοση της Θεσσαλονίκης. Αργοναυτών 1 και Θεμιστοκλής Οφουλή 76 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο ρεζερβέ 2310-413-230. Επαναλαμβάνω, κλείστε τώρα τραπέζι γιατί γίνεται ο χαμός. Περιμένουν δίπλα ώρα. Δίπλα στο Σάρκ. Δίπλα στο Σάρκ. Έτσι, απέναντι από το Χάραρο. Λοιπόν, όντως. 2310-413-230 για τα ρεζερβέ. Να πούμε ότι ο χώρος διατίθεται και για γενικές εκδηλώσεις. Καλησπερίζουμε και καλωσορίζουμε συνάμα τον αδερφό Βασίλειο με το εκλεκτό επιτελείο του, με ένα μοναδικό σέρβις που παρέχουν στην Ψαροταβένα Καρεκλάς και τον καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Στέλνουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας. Να πάτε, παιδιά, στην Ψαροταβένα Καρεκλά να γουστάρετε με θέα όλη, επαναλαμβάνω, την παραλία της πόλης, όλο το θερμαϊκό. Βλέπεις τα πάντα. Πίνεις την παγωμένη ρετσινάρα σου, τα φρέσκα ψάρια σου, τα καλαμαράκια σου, τις γαρίδες σου, καραγουστάρεις και περνάς όμορφα και με την παρέα σου και με τη συντροφιά σου αλλά και με την οικογένειά σου. Εγώ επειδή 16 μήνες ήμουνα στο Βόλο, έτσι, ναι, γι' αυτό ναι, σου είπα για γυαλιστερές και μου λείπουν γυαλιστερές, εύκολα δεν βρίσκεσαι στη Θεσσαλονίκη, να, έτσι. Έχει, θα επισκεφτούμε, ναι, θα επισκεφτούμε. Να έχεις το νου όμως, γιατί οι γυαλιστερές μετά θέλουν και συντροφιά ερωτική να έχει, ναι, γιατί είναι αφροδισιακό. Έχουμε και από αυτό, έχουμε, έτσι, και από αυτό. Έχουμε. Α, ωραία, μπράβο. Έχουμε, α, και από αυτό. Έχουμε και από αυτό. Τι έπαθες, ρε, είπα εγώ ότι δεν είχα ποτέ. Όχι, ρε φίλε. Απλά εσύ έχεις βγάλει όνομα. Απλά δημόσια, πότε θα το παραδείγεις. Ιγκόγνητο. Μπορείς να μας πεις ένα από τα ονόματα που έχεις. Ναι, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να. Είναι πολλές, και πολλές, ναι. Αφροξυλάνθη είναι μία, τη λένε. Εντάξει, έχω φέτεξει. Κανείς άρεσε. Πάμε, Πορκίτο. Δεν έχει σημασία πώς τη λένε, πώς είναι. Α, αυτό έχεις δίκιο. Πώς είναι. Μια χαρά. Είναι. Πάτε, λέει και Ροξάνη. Κοίτα, εδώ μιλάμε, έχουμε και ένα image και ένα. Ναι, φίλε, τώρα ο Αγκούστο με χαλάει εμένα. Ο Αγκούστο. Που είναι έτσι. Ο Αγκούστο με αυτή τη φάτσα γυναίκα, δεν ξέρω, παντρεμένο είναι. Ο Αγκούστο, φιλαράκι, ναι, εμφανισιακά είναι για να πουλάει καλαμπόκι και συντή στην Ποτίδεα. Εντάξει. Έτσι. Ένα γλυκό είναι μέλι. Μπάλα τι κάνει. Μπάλα είναι παιχτούρα. Παιχτούρα. Ένα ακόμη δεν τον είδε, παιχτούρα είναι. Φερέλπης 22 χρονών. Στι φαβέλε μεγάλε. Στι φαβέλε. Πορτογάλο δεν είναι, τι είναι αυτή. Βραζιλιάνο είναι. Έλα, πάμε στον άλλο. Πορκίτο, πορκίτο ψητοπολείο. Αυθεντικέ και παραδοσιακέ γεύσει έχει το πορκίτο, κύριε Τρέγια, με ντόπια κρέατικά και χειροποίητε νοστιμιέ. Να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκες. Κλάψι μενού με πολλές επιλογές για ένα 4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου. Είναι η διεύθυνση του Πορκίτο και το delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας την παραγγελία σας μέσω του κινητού σας, κερδίζετε έκπτωση 10%. Ευχαριστούμε και τη Μάζδα Μανατίδης για άλλη μια βραδιά. Είναι βασικός υποστηρικτής εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο στο 2310-924-931. Λοιπόν, και πριν πάμε στο διάλειμμα, να πούμε και χρόνια πολλά γενέθλια στο Στέλιο του Παπαντονίου, έτσι. 26 γενέθλια του παιδί, 35 λες ο Νοής βγάλει το όνομα. 36 γίνεται. Ναι, 26 γίνεται. Καλά, έτσι. 26, ναι, μικρός. Τι να το κλείψω, την αλήθεια λέω, 26 χρονών το παιδί να έχει υγεία και επιτυχία στη ζωή του, τίποτα άλλο. Τι θα τον πούμε, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τα καλύτερα ευχόμαστε για τον Στέλιο. Για τον Στέλιο, όντως. Έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τα καλύτερα εύχομαι, Στέλιο, μέσα από την καρδιά μου, για την ομάδα σου, για τα χειρότερα, να σου πω την αλήθεια. Πάμε όμως στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τα θεματάκια μας, έτσι. Θα βάλουμε. Στου επόμενου υποστηρικτέ στι 9. Έτσι. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Χρήστος και όχι, δεν είπαμε στην ηχοληψία. Είπαμε. Δεν είπαμε εδώ που χαμογελούσατε εδώ όταν έβγε ο Ρασβάνο Τσέσκου. Σωστά. Σαν το γερολαδά και τα κουνάβια που τρέχανε τα γέρια. Φίλε, τι να κάνουμε.
Πάμε στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Γρηγοριάδης, Τάσος Στέργιας Ιατρόπουλος, Χρήστος Κιώσης, ο ηχογλύφτης της σημερινής μας εκπομπής. Συντροφιά Παραίτσα, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 10. Πολλά τα θεματάκια που έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε να το πιάσουμε λίγο έτσι από την αρχή. Έχουμε τον ερχομό του Φερέιρα στον ΠΑΟΚ, νέος προπονητής. Έχουμε τον ερχομό του Στόχ, τον ερχομό του Αγκούστο. Από τον Άρη έχουμε την αποχώρηση του Σιώπη, μια πάρα πολύ σημαντική αποχώρηση κατά την προσωπική μου άποψη, που δύσκολα θα αναπληρωθεί στο συγκεκριμένο χώρο. Έχουμε την ανανέωση του Φετ Φατζίδη, αν δεν αναφερθούμε. Σωστά είναι αυτά τα δεδομένα. Ο Ρόουζ έκλεισε. Ο Ρόουζ βέβαια, 3 χρόνια. Ο Ρόουζ έκλεισε 3 χρόνια. Εκεί που πονάτε είναι λίγο αριστερά. Αριστερά, center back, πλέον 2, όχι έναν, με την αποχώρηση Σιώπη. 2, λέω εγώ, στο αμυντικά χαφ. Χρειαζόμασταν ένα, φεύγει και ο Σιώπης, 2. Χρειαζόμασταν ένα με τη λογική ότι περισσότερες υποχρεώσεις, αυτά που λες και εσύ και για την ομάδα, περισσότερες υποχρεώσεις, περισσότερα μάτς. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείς, το 40 μάτς θα είναι το μίνιμουμ. Ναι. Αν το βάλεις σε 40 μήνυμα, γιατί τα βάζαμε κάτω το πρωί, 40 είναι το μήνυμα που μπορεί να δώσει ο Άρης φέτος. Οπότε χρειάζονται περισσότερες και στα center back και αμυντικά half. Μπροστά ο Άρης είναι υπερπλήρης, θεωρώ. 40 δεν προχωρείς πουθενά. Ναι, αν δεν κάνεις τίποτα. Τα 40 αν δεν προχωρείς πουθενά άλλο. Όχι, βάζω ότι θα είναι ο Άρης τους. Κάνω μία που πιστεύω ότι θα είναι στην εξάδα για να παίξει playoff. Άμα παίξει playoff είναι 40 το μήνυμα. Ναι, το μήνυμα. Δηλαδή, ακόμη και αν αποκλειστεί από τους Κύπριους ή αν αποκλειστεί από το πρώτο διπλό ματς στο κύπελο, θα παίξει 40. Ναι. Αυτό είναι το μίνιμουμ, εντάξει. Μόνο με το που θα μπει στην εξάδα για να παίξει τα playoff. Είναι 40 παιχνίδια, οπότε είναι πολλά παιχνίδια. Λογικά θα παίξει κοντά στα 50. Μπορεί και λίγο παραπάνω να μπει και στους ομίλους. Οπότε χρειάζονται εκεί εναλλακτικές λύσεις και περισσότεροι παίχτες. Έτσι. Και εσύ τα λες για την ομάδα σου και εγώ τα λέω για τη δική μου. Ξεκινάμε από πού ξεκινήσουμε. Από όπου θες. Αφού έπιασε το Σιώπη, πάμε το Σιώπη. Ωραία, πάμε για το Σιώπη. Ελπίζω να το γνώριζε ότι ο Σιώπης ένα 30% ήταν ποσοστό μεταπόλησης. Όχι, δεν το γνώριζα. Έτσι. Δεν το γνώριζα. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Δεν κάνω ρεπορτάζ. Εγώ δεν το γνώριζα. Δεν νομίζω και κανείς να το γνώριζε. Δεν το γνώριζες. Όχι, δεν το γνώριζα. Από πού να το γνώριζα. Τι είμαι. Ρε, φίλε, όχι, γνώριζες. Δεν το γνώριζα. Δεν το γνώριζα. Το θεωρώ λογικό όμως. Διότι ήταν ένας παίκτης που ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τον είχε στις σκέψεις του για να είναι στην ομάδα του. Αλλά δεν ήθελα να τον αφήσει και έτσι. Γιατί έβλεπε ότι έχει κάποια αξία, έτσι. Ο Ολυμπιακός ουσιαστικά τον έστειλε στον Άρη. Τον έστειλε στον Άρη. Γιατί, ωραία. Εγώ δεν το είπα, το άκουσα από χθες από ρεπόρτερ του Άρη, σοβαρό. Ναι. Όχι κανένα Καραγκιουζάκο. Δεν με διάφορα. Μιλάμε για σοβαρό ρεπόρτερ, σου πω ποιο είναι. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν. Λοιπόν, ο Σιώπης ήθελε πέρσι να πάει στην ΑΕΚ. Ναι. Ήταν να πάει στην ΑΕΚ. Ωραία. Το λέει ο Ολυμπιακός, εγώ στην ΑΕΚ δεν σε στέλνω. Ναι. Έτσι. Θα πα στον Άρη. Και αν δεν ήθελε στον Άρη. Όχι, ήθελε στον Άρη, συμφώνησε να πάει στον Άρη με την προοπτική να παίξει καλά, να διακριθεί και να πάει στο εξωτερικό. Γι' αυτό, γι' αυτό και η ρήτρα του ήταν μόνο 500.000 ευρώ για ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Γιατί νομίζω ότι οι 500.000 ευρώ για διεθνή ποδοσφαιριστή της αξίας του Σιωπή, γιατί δεν έκανα. Διεθνής έγινε στον Άρη. Έτσι, δεν νομίζω να ήταν πριν διεθνής. Έπαιξε καλά στο δεύτερο ειδικά. Τη στιγμή τώρα που μιλάμε είναι διεθνής ποδοσφαιριστής. Το πέρσι το καλοκαίρι δεν ήταν διεθνής. Ναι, πέρσι το καλοκαίρι δεν ήταν διεθνής. Νομίζω. Μπράβο. Ωραία. Φρόντισε ο Άγγελος Ανσιάδης να γίνει διεθνής. Σωστά, λοιπόν, να είναι καλά ο άνθρωπος. Νομίζω ότι και διεθνής να μην γινόταν. Ναι. 500 χιλιάρικα για αυτό τον ποδοσφαιριστή. Ωραία. Είναι πάρα πολύ μικρή ρήτρα και ήταν εντελώς εξεπίτηδες. 500.000 εντελώς συμβολικό. Μα δεν ερχόταν αλλιώς. Για να μπορέσει πάρα αλλιώς. Πολύ εύκολα ο Σιώπης να πραγματοποιήσει αυτό που ωραία, ήθελε. Τι ήθελε ο Σιώπης, δηλαδή, ερχόντας στον Άρη. Το γνώριζε πάρα πολύ καλά και το γνώριζαν και στον Άρη. Ναι. Όπως το γνώριζαν και στον Ολυμπιακό. Ωραία. Ήθελε να πάει στο εξωτερικό. Τουρκία θα είναι. Ιταλία θα είναι. Σωστά. Δεν τον ένοιαζε. Δεν και καλά έκανε, χωρίς να θέλω να πικάρω τους φίλους Αριανούς. Όχι, καλά έκανε. Είναι επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής. Μα δεν του πικάρει, είναι αλήθεια. Είναι μια ηλικία. Που ωραία. Θα κοιτάξει τώρα να κάνει καλά συμβόλαια. Έτσι. Αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα είναι πάρα πολύ λίγα. Ένα-ένα. Καταρχήν, ναι. Να πάρουμε ότι η πρόταση που έχει από την Τουρκία. Γιατί ναι. Τα λέμε, σωστά τα είπες. Με το 90% συμφωνώ. Η πρόταση των Τούρκων. Η πρόταση των Τούρκων. Μα λες τουλάχιστον αυτά που λέει το ρεπορτάζ και αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι. Εμείς δεν είμαστε ούτε στο κεφάλι του Σιώπη για να ξέρουμε τις σκέψεις του, ούτε το πέρσι το καλοκαίρι, ούτε τώρα. Λοιπόν. 2 εκατομμύρια 100 του δίνουν, δηλαδή 700 χιλιάρικα το χρόνο. Εντάξει.
θεωρώ, νομίζω μόνο τρελός θα λέγει όχι, τη στιγμή που στον Άρη παίρνει νομίζω κάτι λιγότερο από 200, έτσι, κάπου 200 εκεί παίρνει. Λοιπόν, τρεις φορές πάνω τα λεφτά θα πας. Βέβαια το πρωτάθλημα για κάποιον που έχει φιλοδοξίες δεν είναι κανένα ιδιαίτερο και η ομάδα που θα πάει, αλλά όπως σωστά είπες, το καλοκαίρι δεν ήθελε να έρθει σε ομάδα της Ελλάδος ο Σιώπης, έτσι, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Δεν ήθελε να πάει σε ομάδα της Ελλάδος. Ο Ολυμπιακός. Πέρσι ήθελε να πάει στην ΑΕΚ. Ναι, ωραία. Και είπε να το Ολυμπιακό, ωραία. Εμείς στην ΑΕΚ δεν σε αφήνουμε. Ωραία. Αν θα πας, δεν σε αφήνουμε εμείς ελεύθερο να πας στην ΑΕΚ. Ωραία. Σε αφήνουμε να είσαι ελεύθερος αν πας. Περιέργως όμως δεν είπαν και τον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο Ολυμπιακός δηλαδή δεν θεώρησε. Την ΑΕΚ θεώρησε, ας πούμε. Τώρα δεν στο λέω για να κάνω. Δηλαδή δεν είπε δεν θα πας στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Είπε δεν θα πας στην ΑΕΚ. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Δεν μπορούσα να πάει στον ΠΑΟΚ. Λέμε ρε παιδί μου, είναι καλά, έχει κάνει το έστω Σάχο, φύγει και τον κάνει. Όχι, άλλο λέω, ρε φίλε. Γιατί δεν μπορεί να πάει. Άλλο λέω. Γιατί δεν μπορεί να πάει. Άλλο θέλω να σου πω. Δεν μπορεί παίκτη του Ολυμπιακού να τον προτείνει ο Ολυμπιακός να πάει στον ΠΑΟΚ. Όχι, άλλο είπα. Όχι, να τον προτείνει. Να τον πει. Ούτε φίλε. Λέμε τώρα ότι ήθελε και καλά λένε να πάει στην ΑΕΚ. Και τον λένε στην ΑΕΚ όχι. Αλλά μπορεί να πήγαινε στον ΠΑΟΚ. Αν είναι ελεύθερο και ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ, τι είδε. Ποιο θα τον εμπόδιζε. Ήξερε ο Μανώλης ο Σιώπης. Ότι. Και είπε την ΑΕΚ. Γιατί δεν υπήρχε, δεν είχε καμία τύχη να πει για τον ΠΑΟΚ. Εσύ, τι, άμα ήθελε να διαλέξει τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, ποιο θα διάλεγε ο Σιώπης, πιστεύει. Όχι. Την ΑΕΚ θα διάλεγε. Τον ΠΑΟΚ θα διάλεγε, λέω εγώ. Την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ θα διάλεγε ο Σιώπης. Λένε, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Αυτά είναι πολύ καλύτερες οι συνθήκες για τους τρόπους πληρωμής. Για τα συμβόλαια και γενικά. Γιατί στην ΑΕΚ είναι κανείς απλήρωτος, σοβαρά. Είναι, δεν το ξέρω αυτό. Άμα είναι στην ΑΕΚ κανείς απλήρωτος. Τον Μπακασέτα, ρώτα. Ωραία. Δεύτερον, πάμε στο άλλο. Αυτό τώρα για το. Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο manager που ό,τι διάβασα είναι ο ίδιος που πήγε τον Μπακασέτα στην ίδια ομάδα, έτσι. Ναι. Πιστεύω ότι δεν θα υπήρχε αυτή η πρόταση. Εντάξει. Πιστεύω ότι είναι πρόταση που οφείλεται 100% στο μάνατζερ αυτό. Φυσικά ευνοείται και ο Άρης, ευνοείται και ο παίκτης. Και ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός ευνοείται, θα πάρει 150.000. 30%. Έτσι λέει το τέτοιο, θα πάρει 150.000. Mm. Ναι, εντάξει. Απ' την άλλη, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επειδή ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να πάει στην ΑΕΚ, τον στέλνει στον Άρη. Και είναι να είναι έτσι όπως το λες. Πού εμπλέκεται ο Άρης, δεν καταλαβαίνω. Πήγε ο Άρης και είπε, σε παρακαλώ, Μαρινάκι μου, δώστε μου με το Σιώπη. Περίμενε, διότι. Είπα εγώ κάτι τέτοιο. Όχι, όχι. Λέω για κάποιους καλοθελητές. Λέω, επειδή θυμάμαι για την περίπτωση, έτσι. Τελευταίες μέρες των μεταγραφών ήρθε ο Σιώπης. Το θυμάμαι γιατί υπάρχει μια. Τον πετύχαμε και σε μια καφετέρια, βγήκαμε και μια φωτογραφία μαζί. Mm. Λοιπόν, θεωρώ ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εξωπραγματική πρόταση όσον αφορά τα λεφτά που θα πάρει το παιδί, και επειδή προέρχεται για μια οικογένεια φτωχή, πιστεύω γι' αυτό το έκανε, δεν υπήρχε περίπτωση να φύγει. Στο καλό να πάει το. Εμένα που είναι που λένε μου, έτσι. Που λένε μου, άσχετα από τον έκραξα και για κάποια πραγματάκια. Στο έλεγα από την αρχή. Ναι, εντάξει. Είναι παιχτάρα. Ναι. Πριν ξεκινήσουμε, όταν μου ξεκινήσαμε. Ναι, βέβαια εκπομπές. Η ομάδα που πάει τώρα, εντάξει. Ναι. Δεν είναι τώρα καμιά αμάνα-μάνη ομάδα, ούτε το πρωτάθλημα. Να μην τρελαθούμε. Πάει τώρα για τα χρήματα και καλά κάνει. Ατάλια, πώς λέγεται. Αλάνια Σπορ. Αλάνια. Ναι. Εκεί δεν είναι και ο Τζαβέλας. Ο Τζαβέλας και ο Μπακασέτας, εκεί πήγε. Κοίτα να μην βλέπουμε τίποτα, κανένα 7-6, κανένα άσο μικρό διπλό τελικό. Εντάξει, πολύ μαζεύτηκαν. Έβγαζε τέτοια αποτελέσματα. Ο Τζαβέλας δεν έβγαζε. Ανατροπές. Ο Τζαβέλας έβγαζε, θα ξέρεις εσύ. Ο Τζαβέλας έβγαζε ανατροπές. Έπαιζε στο 3-4, στο 3-4 έπαιζε ο Τζαβέλας. Δεν έπαιζε. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Δεν παρακολουθούσα. Τότε ήμουν β' εθνική τρέλα. Στο 7-2 έπαιζε ο Σιώπης. Βέβαια, έβαλε και γκολ. Το μοναδικό του πρώτο του γκολ. Έχασε και πέναλ. Και είχαν κάνει και δύο φωτογραφίες. Μία του Μέση, μία του Σιώπη και έλεγε σύνολο 601 γκολ. 600 Μέση. Είχε σκοράρει και εβδομάδα. Καλά λέει. Γιατί ψέματα είναι. Γιατί γελάζε τρέγια, ψέματα είναι. 601 γκολ οι δυο τους. 600 ο Μέση και ένα. Ένα γκολ έχει ο Σιώπη, με τον Άρη είναι. Λοιπόν. Άρα από την μεταγραφή Σιώπη υποφελείται ο Άρης. Ο Άρης πήρε ένα παίκτη χωρίς να δώσει φράγκο, έτσι. Μόνο το συμβόλαιο του που το πήρε. Και πλέσω, υποφελείται έτσι. Και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός θα πάρει 150.000 και δηλαδή, δεν το έχει τίποτα. Άλλο ένα κοινό σημείο Άρη Ολυμπιακού. Εσείς δεν είχατε κάνει τέτοιο παίκτη, έτσι. Εσύ τώρα μαζί σας μιλάω. Εσύ, ναι, όχι, λέω. Ένα θυμάμαι έναν στην Τουρκία που δώσατε και θα έπαιρνε μεταγραφή. Δεν θυμάμαι τον. Και τον είχατε, θα έπαιρνε και ο ΠΑΟΚ λεφτά από αυτόν. Ή ο άλλος, ο Ισπανός. Ο Λούκας. Δεν πήρατε που πήγε από. 6 εκατομμύρια. Δεν πήρατε. Γιατί μιλάτε, γιατί σου φαίνεται περίεργο. Δεν είχαμε συμμαχία με τον Ολυμπιακό. Ούτε πήρε ο Ολυμπιακός λεφτά. Εμείς πήραμε 6 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, του φάνηκε περίεργο κάποιο. Λέει, ανακάλυψα την Αμερική. Πώς γίνεται, λέει, να έχει 30%. Καλά, ρε φίλε. Πώς γίνεται. Τον αφήνει ελεύθερο από αυτόν τον όρο. Σας είπα πώς γίνεται. Και στο ξαναπώ μια φορά και το κλείνω το κεφάλαιο. Σιώπη. Ναι.
Η συμφωνία ήταν να έρθει στον Άρη και να έχει ποσοστό μεταπόλης 30%. Πού είναι το παράλογο. Αυτό. Αυτά συμβαίνουν. Γίνονται αυτά. Έλα, πάμε τώρα στον άλλο παίκτη του, του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Φετφατζίδη, που είναι στον Άρη, όλο τυχαίω λέγω. Ναι. Και ανανέωσε ο άνθρωπο. Ανανέωσε. Κίνηση. Μπορώ να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν θα τον ανανέωνα. Άμα θέλει τη δική μου άποψη. Δεν το θεωρώ καλό παίκτη. Το θεωρώ για μένα. Μπορεί να κάνω λάθο και να βγάλει μάτια φέτο. Το θεωρώ. Πεκταράσει ταλέντο έχει. Το ταλέντο δεν αρκεί όμως μόνο. Πρέπει να παίκτα. Πεκταράς το ξέρω, ρε Τάσο. Τι να το κάνω που είναι πεκταράς. Ναι. Τι να το κάνω, έχει αδικήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Με, αν ήταν καλός, αν είχε δουλέψει αυτό το παιδί, δεν θα ήταν. Μπορεί να ήταν και στην. Δεν, γιατί λέει. Δεν γιατί ξέρω, ρε φίλε. Αυτή η προπονητάρα που έχει που έβαλε 7 γκολ. Ναι. Γιατί δεν τον δούλεψε το Φετφατζίδη να το βελτιώσει. Δεν μιλάω τώρα. Λέω και για τον Ολυμπιακό και έξω που βγήκε και έκανε τέρα. Το Φετφατζίδη τον ήξερε με άριστα το 10 το είδε στον Άρη, έπαιρνε 4. Γιατί στον Ολυμπιακό τι έπαιξε, δηλαδή. 10. Άλλο λέω, ρε. Ναι. Με άριστα το 10 έπαιρνε 4. Ναι. Έτσι. Έπαιξε πόσα μάτς στον Άρη. Ναι. Παίρνει 6 στο τέλος της χρονιάς. Με Παντελίδη. Δεν παίρνει, λέω. Όχι, 4 παίρνει πάλι. Ένα. Α, εντάξει. Άρα δεν το δούλεψε ο Παντελίδης. Θα σου πει τώρα ένα, θες να σου κάνω κι εγώ τα λογότυπα αυτά. Τα, ότι ήταν. Να σου κάνω. Όχι το λογότυπο. Θα σου πει ο άλλο ότι. Ήτανε στην, είχε ένα συμβόλαιο 6 μηνών το οποίο δεν ήξερα αν θα, δεν ήταν στο μετέχνιο αν θα ανανεωθεί ή όχι. Τώρα που θα έχει 2 χρόνια, άμα θες ένα άλλο τέτοιο και θα είναι σίγουρος, μπορεί να δείξει άλλο πρόσωπο. Τι συμβόλαιο. Άλλο πρόσωπο. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα δείξει άλλο. Μακάρι να ξεφτυλιστώ και να δείξει άλλο πρόσωπο. Σιώπης τι συμβόλαιο είχε και έβγαλε μάτια. 2 χρόνια έχει ο Σιώπης. Και πήρε μεταγραφή. 2 χρόνια έχει. Ένα που έπαιξε και αυτό που έτρεχε. Και καλή του, 2 χρόνια. Καλή του επιτυχία γιατί είναι συμπαθέστατος ποδοσφαιριστής. Εγώ πιστεύω θα ξανασυναντηθούμε. Ο οποίος λέει, θα ξανασυναντηθούμε. Λέει και την αλήθεια. Έτσι, λέει δεν έκανα πέναλτι. Το είπε ο άνθρωπος. Δεν έκανα πέναλτι. Σαρδάμ. Έκανα το πέναλτι. Σαρδάμ. Το είπε μόνος του. Σαρδάμ. Εσύ δεν έχεις κάνει Σαρδάμ. 2 ώρες μιλάς. Εδώ ένα λεπτό. Δύο ώρες μιλάω. Έπρεπε να ήσασταν σε εκείνη την εκπομπή να δείτε το Ζάχο τι έχει κάνει. Τι έχω κάνει. Έχει κοκκινήσει. Καθόλου. Έχει κυτρινοπρασινήσει. Βγήκα έξω και ζήτησα να το βγάλουμε στον αέρα. Πήρα το Τζαλτίνι τηλέφωνο. Πήρε το Βαθύλακο. Ναι. Πήρε τον Ασπρόλακο. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Ποιον έπρεπε να πάρω, τον Τζαλτί δεν έπρεπε να πάρω. Το δημοσιογράφο του Άρη. Θα βρω το ηχητικό. Ένα λεπτό. Τον Τζαλτί δεν έπρεπε να πάρω. Που ηγείται του δημοσιογραφικού. Γιατί εδώ. Δεν είδε να αλλάξει τα λεγόμενα. Όχι. Είπε ο άνθρωπος, έκανα το πέναλτι. Όχι. Με τόσο. Και την άλλη μέρα, όλο τυχαίο. Να ολοκληρώσω. Ναι. Και την άλλη μέρα, παιδιά. Ναι. Όλο τυχαίο. Άκουσε εμένα. Μετά την αντίδραση του Ζάχου, του Ντρούλινγκ. Και μετά τι επαφέ με τον αρχιερέα του Βαθυλάκου που έγινε. Όλο τυχαίο ο Μανώλης Σιώπης. Ανατρέπει τα λεγόμενα. Πέναλτι κάνει πάλι. Ανατρέπει. Δεν είπα, λέει ότι. Μα δεν είπε, ρε. Λάθο έκανε. Σαρδάμ έκανε. Λάθος έκανε. Εσύ, ρε. Είδε πέναλτι. Πάλι, τι ντροπή. Δεν τον ακουμπάει. Ντροπή. Δεν τον ακουμπάει, ρε. Εγώ δεν λέω ότι είδα. Εγώ λέω ότι τι λέει. Είπε ο ίδιο παίκτη. Καλά, άμα κάνει λάθο, Σαρδάμ, τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή. Έκανε πέναλτι. Ναι, έκανε μπράβο, το θυμάσαι. Δηλαδή, συγγνώμη, ένα λεπτό. Ήθελα να τον βγάλω στον αέρα. Τι έκανα, δηλαδή. Τι τον πρόεδρο τη Δημοκρατία έβγαζα. Και σιγά και τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Ποιο είναι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Στον αέρα ήθελα να τον βγάλω να μα το πει. Αν έλεγε και στον αέρα ότι δεν έκανα Ζάχο Σαρδάμ, το εννοούσα, θα έλεγα ήταν απέναλτι. Λοιπόν, δεν τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Το Σαρδάμ, άκουσε ναι, το Σαρδάμ. Κάνεις, ναι. Το αντιλαμβάνεσαι και το διορθώνεις και την ώρα. Άσε τώρα τον παπά. Δεν ήταν και, γιατί άσε δεν λες ότι ήταν στο κανάλι του Προέδρου η δήλωση. Μπορεί να την κόψαν και να την ράψαν. Παπά, γιατί δεν μας τα λες αυτά. Από τα έξα ορίδη της υπόγας που σου έχουν μάθει και σε έχουν καλοκαιρίσει. Εγώ, η υπόγα με κυνηγούσε εμένα, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ναι, με κυνηγούσε. Πάρ' το εδώ τώρα. Με κλειστό το έσκο, μόνο εδώ τη βρίσκω. Μόνο για εκεί είσαι, ρε Στόγεν. Κάτσε εκεί. Ανοίγει. Που είσαι, να γλιτώσουμε. Ανοίγει τώρα που είπαμε για τέτοιο, είπαμε. Ναι. Πιστεύω τα ξέρεις τα νέα. Ναι, ναι, ναι. Έκλεισε. Με το καλό, με το 23 καλό, Αυγούστου. Λοιπόν, θα ανοίξει το νέο Εσκομπάρ. Σε λίγο θα έχουμε περισσότερα νέα. Έτσι, με το καλό τα παιδιά. Λοιπόν, να πάνε καλά. Και για να κλείσω εγώ, για να μην δεις ότι δεν αποφεύγω. Λέω για το Φετφατζίδη. Εγώ αν ήμουν πάντα. Ο σχολιασμός μου είναι με την οπτική γωνία, ξέρει ο κόσμος, αν ήμουν εγώ πρόεδρος. Αν ήμουν εγώ πρόεδρος, δεν θα τον ανανέωνα τον Φετφατζίδη. Πιστεύω ότι είναι τελειωμένη υπόθεση. Όσο ταλέντο έχει, δυστυχώς κρίμα πήγε σε αυτό το παιδί. Ανεκμετάλλευτο θα πάει. Λέω, μακάρι να ξεφτυλιστώ. Μακάρι. Και να βγάλει μάτια και να είναι βασικός. Αν αλλάξει πραγματικά διάθεση και θέλει να παίξει ποδόσφαιρο, θα είναι αυτό που λες εσύ. Ότι το τόπι το κατέχει και θα είναι και βασικός για να αντικατάσταση. Φυσικά είναι πολύ καλός. Και γρήγορος και τεχνίτης. Αρκεί να έχει ένα προπονητή ο οποίος ξέρει να δουλεύει ποδοσφαιριστές. Και ξέρει με άριστα το 10
αν είναι ένας ποδοσφαιριστής, να, αυτός δεν είναι ο Αγκούστο. Είναι, αν είναι στο 5 να τον πάει στο 7. Στο 8. Α, έλεγα το κανάλι. Δεν είναι τόσο άσχημο. Ναι, το είναι μοντέλο είναι. Ναι, το μοντέλο. Εδώ καλούτσικο. Πιστεύω ότι είναι λίγο καλύτερο από τον Πάπριτσα. Εδώ φυλάει ένα μαλλί τη γριά έξω του Μακεδονία Παλά στην παραλία. Εδώ είναι λίγο. Σου λέω ένα μαλλί τη γριά με τώρα... το κόρν έξω από του Μακεδονία Παλά στην παραλία στη βόλτα του Πουλάκη. Συγγνώμη, ο Άρης και ο Πάουκ με το ίδιο αεροπλάνο φύγανε. Δεν ξέρω, δεν το μαθαίνω. Συμμετοπρή φύγαν και οι δύο. Σοβαρά. Ναι, Ολλανδία πήγαν και οι δύο. Καρυπίδη, ξέρει τι κάνει. Ωραία, είχαμε άρα, τίποτα. Είχαμε χαμπάρι ποιο είναι το αφεντικό τη χώρα. Όχι, αεροπλάνο δεν εννοώ, με τέτοιο πήγανε. 8 εκατομμύρια ευρώ επένδυση του Ιβάν Σαββίδη για τον 40χρονο coach. 40χρονο ή κιόλα. 40χρονο με 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, έτσι. Μπράβο, τον προδότη, αυτό ο προδότη. Πάμε λίγο στον Άμπελ Φερέιρα. Πάμε. Εγώ για του Άρη τα. Βέβαια, δώσουμε μία. Οι γραμμέ θα είναι ανοιχτέ. Μία ανάσα δώσε μου. Μία ανάσα δώσε μου. Δώσε μου μία ανάσα ένα τελευταίο σχόλιο. 2,87 και 3,8. 69,45, 2,87 και 3,8 για πριν πει τα θέματα του ΠΑΟΚ. Να πω ότι επειδή βγαίνουν. Έχουμε κάνει εδώ δύο εκπομπέ για τον μπάσκετ που. Μπορεί όλο το ελληνικό μπάσκετ, όλες οι ομάδες να είναι κατά διαόλου, ακόμη και ο Παναθηναϊκός, με παρετήσεις, λέει τελευταία του χρονιά, λέει ο Γιαννακόπουλος, φεύγω και δεν είναι τέτοιο. Λοιπόν, όλο Ολυμπιακός Α2 πάνε το ΑΣΕΑΔΕ, έτσι. ΑΕΚ προβλήματα, Άρης ΠΑΟΚ, πολλά προβλήματα. Λοιπόν, εγώ για τον Άρη θα πω: τα πράγματα δείχνουν να χειροτερεύουν μέρα με τη μέρα. Κάναμε ήδη δύο εκπομπές, σας αφιερώσαμε εδώ πέρα στο μπάσκετ και θα κάνουμε και τρίτη. Περιμένω την απάντηση για την ημέρα του. Του Περικλή του Τράιου, ποια μέρα θα μπορεί να είναι εδώ στο στούντιο ή Παρασκευή ή Δευτέρα, μια που εσύ θα είσαι τάσο στο τέτοιο έτσι γάμο. Εγώ θα λείπω Παρασκευή. Ναι. Έχει γάμο. Βάφτιση, κουμπάρα. Βάφτιση. Κουνάκι τη. Ωραία, κάτω φυσικά, φυσικά. Κάτω στη Χαβούζα θα. Λοιπόν, άρα η Παρασκευή ή Δευτέρα περιμένω την απάντηση του Περικλή του Τράιου να έρθει εδώ στο στούντιο να κάνουμε. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι στο μπάσκετ τα πράγματα μπορεί σε λίγες μέρες να μείνει και μία αναστρέψιμα. Εντάξει, πάμε. Και για τον ΠΑΟΚ υπάρχουν προβλήματα στο μπάσκετ. Πάει αυτός ο Καρακίτσος, πώς το λέγανε. Καραμάνος, απέσυρε το ενδιαφέρον, ευτυχώς λέω εγώ. Ναι. Γιατί τον ήξερε τη μάνα του, να πούμε. Ναι. Ο Πρέλεβιτς παραιτήθηκε και επίσημα. Μιλάμε το... όλο το ελληνικό μπάσκετ, όλες οι ομάδες. Εντάξει, φίλε, είναι πάμε. Δηλαδή το έχουν κάνει το μπάσκετ σαν τα μούτρα του όλοι. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός στέλνει για όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε. Για όσα έχουν πάμε. Πάμε. Άμπερ Φερέιρα, ο καινούριος προπονητής του ΠΑΟΚ με 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αποτελεί παρελθόν φυσικά ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος ανακοινώθηκε από την Αλ Κουκουρούκου, όπως την λένε εκεί πέρα κάτω. Καλός άνθρωπος ο Λουτσέσκου. Ναι, εντάξει, εγώ δεν ξετρελαίνομαι, δεν αρρωσταίνω κιόλα. Θα περιμένω να δω, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, παιδιά, όσο φαίνονται και τόσο ρόδινα όσο. Ακούγονται επειδή ήρθε ένας προπονητής από την Πορτογαλία, από την Πράγκα που την έβγαζε τέταρτη. Οκ, Φερέρπης προπονητής, καλό το όνομά του στην Πορτογαλία, το φλέρταρε και η Μπαρτσελώνα, ναι, ο Σάντος έδωσε καλές συστάσεις και ο Κοσεϊσάο έδωσε καλές συστάσεις, αλλά έχει μπροστά του ένα γολγοθά ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα γολγοθά γιατί αναλαμβάνει την ομάδα στο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα του ΠΑΟΚ για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία και δεν τους χαρίστηκε η πρώτη προπόνηση, αν και μέχρι το μεσημέρι τις πρώτες απογευματινές ώρες η ομάδα ήταν μέσα στο πούλμαν, οδικός κατευθυνόταν προς το προπονητικό κέντρο κτλ. Δεν τους χαρίστηκε η πρώτη προπόνηση. Το βράδυ αναμένεται, τις πρώτες βραδινές ώρες αναμένεται να είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο κύριος Φερέιρα, στο επί Ολλανδικού ενδάφους και να ξεκινήσει από αύριο τις προπονήσεις. Έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει. Πρέπει να κάνει το ξεσκαρτάρισμα των ποδοσφαιριστών, να δει ποιοι ποδοσφαιριστές τον κάνουν στο σύστημα που θέλει να δουλέψει, ποιοι δεν τον κάνουν, ποιοι έχουν έρθει, ποιοι έχουν αποχωρήσει, να εγκληματιστεί γενικά μέσα στο σύνολο, στην οικογένεια, την ποδοσφαιρική οικογένεια του ΠΑΟΚ, για να μπορέσει να αποδώσει τα αναμενόμενα, γιατί ο χρόνος πιέζει. Η ημερομηνία 6 Αυγούστου είναι πάρα πολύ κοντά. Ο ΠΑΟΚ θα δώσει το πρώτο μάτς τότε και αντιλαμβάνεστε όλοι ότι μια ομάδα η οποία μέχρι πριν 3 ημέρες είχε άλλο προπονητή, τον οποίο τον είχε 2 χρόνια, έχει μάθει να δουλεύει διαφορετικά, έχει μάθει να κινείται μέσα στο γήπεδο διαφορετικά και προσωπικά οι προσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε προπονητή και ποδοσφαιριστή νομίζω ότι παίζει τεράστιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Καταλαβαίνετε ότι χρειάζεται μια πίστοση χρόνου ο νέος προπονητής έτσι ώστε να εξετάσει
λεπτομερό στην ομάδα για το τι γίνεται, τι χρειάζεται, τι δεν χρειάζεται και να μπορέσει να δουλέψει όλες αυτές τις μέρες επί Ολλανδικού εδάφους, να δώσει και τα φιλικά για να μπορέσει να, μπορέσει να έχει τουλάχιστον μία γνώμη, μία τελική άποψη για τους ποιους ποδοσφαιριστές θα χρησιμοποιήσει. Δύσκολο λοιπόν το έργο του. Εμείς το ευχόμαστε, εγώ προσωπικά, καλή επιτυχία στην έλευση του προπονητή στον Νταμπλούχο Ελλάδος, στο αφεντικό της χώρας ποδοσφαιρικά, όπως τον ονομάζουμε, τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό ισχύει κιόλας. Από εκεί και μετά, για την φυγή του Λουτσέσκου, έχω να πω ότι δεν φταίει μόνο ο συγκεκριμένος προπονητής, γιατί σίγουρα έχουν αποδοθεί το 90% των ευθυνών στον προπονητή Λουτσέσκου. Και δεν είναι τόσο μεγάλη ανάγκη που έχει από χρήματα η οικογένεια Λουτσέσκου. Να το ξέρετε, παιδιά, έχουν πακτολό εκατομμυρίων ευρώ και ο μπαμπάς του και ο ίδιος. Νομίζω ότι υπήρξαν και κάποια ηθικά ζητήματα εσωτερικά μέσα της ομάδος, στα οποία δεν βγήκαν προς τα έξω. Κάποιο μέλος ή κάποια μέλη από το ΔΣ του ΠΑΟΚ, τα οποία ανακατεύονται στις μεταγραφές, ανακατεύονταν και παλαιότερα με τον Ίβιτς. Καλό και φρόνιμο και συνετό θα είναι να μην δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, γιατί ο ένας στο κοντό του, άλλο στο μακρύ του, να εγώ έχω λεφτά, ξέρω και μπάλα, δεν γίνεται. Ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ο προπονητής τη δουλειά του, ο πρόεδρος τη δουλειά του, ο επενδυτής τη δουλειά του, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου τη δουλειά του, ο επικοινωνολόγος τη δουλειά του και ούτω καθεξής. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις εκατομμύρια ευρώ ή εσύ ή ο πατέρας σου, ότι ξέρεις και από ποδόσφαιρο, ότι έφτασες στο επίπεδο να κρίνεις ποιος θα έρθει στην ομάδα και ποιος θα αποχωρήσει. Πλούσιος είσαι, δεν είσαι προπονητής. Εκατομμυρίουχος είσαι, δεν έχεις γνώση ποδοσφαίρου. Ούτε εσύ, ούτε ο επικοινωνιολόγος σου, ούτε αυτοί που σε βαντάρουν από πίσω και σε φορτώνουν και σε φουσκώνουν τα μυαλά. Και δεν βγαίνει κανείς τώρα να πει 5-10 πραγματάκια, παρά μόνο το χρεώθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου, για τον οποίο την άποψή μου την κατέθεσα την Παρασκευή. Έκανε τεράστιο σφάλμα, τεράστιο λάθος που αποχώρησε, επηρεάστηκε από κάποιες καταστάσεις και από, φυσικά από τον πακτολό εκατομμυρίων ευρώ, γιατί άλλο να παίρνεις 400 χιλιάρικα, 450, και άλλο να πάρεις 4 χαρτιά το χρόνο. Είναι δεκαπλάσιος ο μισθός. Εντάξει, είναι ένα κίνητρο και αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν ήταν τόσο, πιστεύω εγώ προσωπικά, το χρηματικό όσο το ηθικό κομμάτι. Για το ότι ανακατεύονται κάποιοι στη δουλειά του, στο έργο του, στο πώς θα στήσει την ομάδα, στο ποιοι θα έρθουν και στο ποιοι θα φύγουν. Ο προπονητής γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το πώς θα ενεργήσει, το ποιοι θα μείνουν, το ποιοι θα φύγουν. Γι' αυτό λέω, ο καθένας έχει τη δουλειά του. Ο πρόεδρος τη δουλειά του, ο προπονητής τη δουλειά του, το μέρος του ΔΣ πάλι τη δουλειά του. Όμορφα και ωραία να ξεκαθαρίζουν 5-10 πράγματα, γιατί όλο το χρέμα το έφαγε Λουτσέσκου, και είναι άδικο για τον προπονητή που έφερε τον Νταμπλ, που πήρε πρωτάθλημα μετά από 34 αγώνια, που τερμάτισε αέτητος με 29 νίκες. Εγώ 29 νίκες έχω κάνει. Έτσι πιστεύω, όχι 26. Με 29 νίκες και μια ισοπαλία, να τρώει όλη το μερίδιο της ευθύνης για τη φυγή του, για την αποχώρησή του κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, ωραία, λάθος. Και του ενός, λάθος και του άλλου. Πιο πολύ του Λουτσέσκου. Δεν έπρεπε να συνοριστεί κανένα και τίποτα. Παρά έπρεπε να κάτσει να δουλέψει, να μην παρατήσει την ομάδα στα κρύα του λουτρού, να μην γίνει η ομάδα Ρουσλάνα, να μην ψάχνετε 48 ώρες πριν ξεκινήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, γιατί ξεκινά για να πετύχει έναν μεγάλο στόχο, τον οποίο δεν έχει πετύχει ποτέ, μα ποτέ στην ιστορία του. Την είσοδο του ΠΑΟΚ στους ομίλους, στους χρυσοφόρους ομίλους του Champions League. Και σίγουρα 100% αυτή η φυγή Λουτσέσκου στοιχίζει, και σίγουρα ο ερχομός του Φερέιρα θέλει μεγάλη πίστοση χρόνου. Είναι αυτό που λέμε, ότι μαλώσαν οι δύο και την πληρώνει η ομάδα. Οκ. Χαλαρώστε, ηρεμήστε. Ιδίως η μία πλευρά που ανακατεύεται πάρα πολύ στα μεταγραφικά. Όμορφα, ωραία. Ο καθένας να κάνει τη δουλειά του. Δεν μπορεί να γνωρίζεις παραπάνω από όσα γνωρίζει ο προπονητής.
Και να πω ένα παράδειγμα. Πριν βιαστείτε να με κράξετε, γιατί σίγουρα θα με κράξετε. Κοιτάξτε, ξέρω και ότι οι ρουφιάνοι αυτού θα τα πείτε, γι' αυτό τα λέω. Να τα πείτε, μπας και λίγο συνετιστεί. Ξέρω ότι τα ρουφιανάκια θα τα μεταφέρετε, γι' αυτό σας τα λέω, κοροϊδάρες. Γιατί κανένας δεν έχει το θάρρος να μιλήσει. Επειδή πληρώνει. Επειδή παίρνετε την είδηση. Επειδή συντηρεί κάποια site, έτσι. Κανείς μούχτη την κάνει, μόνο ο Ρουμάνος την πληρώσει. Όχι, ρε, δεν θα την πληρώσει μόνο ο Ρουμάνος. Όσοι έχουν μερίδιο ευθύνης για την αναμπομπούλα της ομάδος, πρέπει να γνωστοποιηθούν. Για ένα και μόνο λόγο. Για αποφυγή ομοίων καταστάσεων μελλοντικά. Γιατί είχαμε μια ιστορία με τον Ίβιτς. Ε? Θυμάστε τον ΠΑΟΚ. Κυπελούχος ο Ίβιτς. Πήρε το κύπελο ο Ίβιτς. Κόντεψε να πάει Champions League ο Ίβιτς. Και ξαφνικά ο Ίβιτς αποχωρεί. Γιατί? Έμαθε κανείς γιατί έφυγε ο Ίβιτς. Έμαθε Ζάχο γιατί έφυγε ο Ίβιτς από τον ΠΑΟΚ. Πού να ξέρω, δεν είμαι... Μπορεί να μας πει κάποιος. Δεν έβλεπα τα του ΠΑΟΚ. Κάποιος διευθυντής από κάποιο παοξίδικο site. Σκαμπούρας μας. Κάποιος διευθυντής από παοξίδικη εφημερίδα μπορεί να μας πει γιατί έφυγε ο Ίβιτς. Μπορεί να μας πει κάποιος από όλους αυτούς γιατί έφυγε ο Λουτσέσκου. Για ποιο λόγο έφυγε ο Λουτσέσκου. Για τα λεφτά. Μόνο. Δεν νομίζω να φύγει μόνο για τα λεφτά. Και αν ήταν να φύγει μόνο για τα λεφτά, αφού οι φιλάδες λένε και το ρίχνουν όλο το φταίξιμο στο Λουτσέσκου ότι μιλάει από τον Φεβρουάριο, από τον Απρίλιο. Γιατί δεν έφυγε το Φεβρουάριο, τον Απρίλιο. Ήθελε να κάνει κακό στον ΠΑΟΚ, γιατί. Αυτός δεν έχει σε υδρότα. Αυτός δεν κράτησε τα αποδυτήρια με νύχια και με δόντια. Αυτός δεν έχει ηρεμία στην ομάδα. Αυτός δεν έκανε 29 νίκες, 29 είναι νίκες. Ποιος τα έκανε. Πάντα συνεργασία με τη διοίκηση. Πάντα συνεργασία με τον πρόεδρο, με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προπονητικό team και τα λοιπά. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα τον πυροβολήσουμε εξ ολοκλήρου και θα ρίξουμε το φταίξιμο εξ ολοκλήρου στον Ρασβάν Λουτσέσκου, τον οποίο τον έκαξα πάρα πολύ την Παρασκευή. Έχει μεγάλο μερίδιο αυτή. Δεν έπρεπε να συνοριστεί τίποτα και κανένα. Και επιτέλους κάποια στιγμή βγείτε και μιλήστε. Ποιο είναι το πρόβλημά σας εκεί πέρα μέσα. Δεν είναι κακό να το μάθει ο κόσμος για αποφυγή ομοίων καταστάσεων μελλοντικά. Γιατί δεύτερη χρονιά ο ΠΑΟΚ, μία ο Ίβιτς και μία με τον Λουτσέσκου, γίνεται Ρουσλάνα. Στα καλά καθούμενα. Με κατάκτηση double. Κάτι γίνεται. Δεν μπορεί να μην δεν γίνεται κάτι. Κάποιος στέει. Δεν είναι κακό το πούμε. Εντάξει, γι' αυτό λέω λοιπόν. Ο καθένας στη δουλειά του. Ο μπαμπάς να πληρώνει. Ναι, να πληρώνει. Είναι επενδυτής. Μπράβο, είναι και πρόεδρος. Μπράβο. Εσύ να είσαι στο Instagram να ανακοινώνεις μεταγραφές. Ναι, με τον επικοινωνόλογο σου. Καλά κάνεις. Έχεις και 10 φίλους με τα site. Σε προμοτάρουν, σε κάνουν, σε δείχνουν. Καλά κάνεις και καλά το δικαιούσαι. Okay. Αλλά μην ανακατεύεσαι και πουθενά αλλού. Άσε μεταγραφές να τις κάνει άλλος. Που ξέρει μπάλα. Που ξέρει προπονητική. Που έχει σπουδάσει προπονητική. Που πήρε double αίτητος. Ήρθε ένας παίκτης που λέγεται Κατσερίδης, να τον πάρουμε τώρα, ρε Γιάννη, Χριστό. Ήρθε ένας παίκτης Κατσερίδης, πες. Κάποιος τον έφερε. Δεν πήρε το κτέλ από την Ουκρανία και τον Καρβουνιάρη για να έρθει με τον Οσέ. Ήρθε και σκούπιζε όλη τη χρονιά και ζέστερε κυριολεκτικά το κάδισμα. Σαν αναπληρωματικός. Και αυτός ο παίκτης είχε 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο. Επαναλαμβάνω, τον έφερα εγώ. Ούτε ο Λουτσέσκου. Ο Βαρέλα που έβγαλε όλη τη χρονιά, που σκύλιαζε και έβαζε το κεφάλι του μπροστά στις τάπες των αντιπάλων ποδοσφαιριστών και έπαιρνε πεντακόκια. Δεν ήταν λογικό και επόμενο να ζητήσει τα διπλά και τα τριπλά, γιατί στον τομέα του έφαγε μόνο 14 γκολ μαζί τον Κρέσπο. Εγώ λέω λογικό και επόμενο, όταν υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που ζεσταίνει τον πάγκο και παίρνει 1,5 χαρτί και έχει παίξει 2,5 μάτς και ο άλλος έχει κάνει 70 και είναι ο καλύτερος σου παίκτης αμυντικά, λογικό είναι να το ζητήσει. Άρα λοιπόν, όταν δεν έχουμε καλές επιλογές, γιατί δεν γνωρίζουμε, γιατί μας επηρεάζουν κάποιοι από πίσω, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν λέω, με καλή προαίρεση και αγάπη,
Ο καθένας στη δουλειά του. Έτσι λέω εγώ. Αν είμαι λάθος, με συγχωρείτε. Ωραία. Πριν πάμε στο διάλειμμα, είπες και αυτά που θες να πεις. 29 νίκες, γιατί κάνατε. Δεν το κατάλαβα αυτό. 29 νίκες έκανε ο Πάκο. 29 νίκες έκανε. Ναι. Το offside του Βέλεθ, του ατρόμητου που ήταν πέναλτι και δεν σας το έδωσε. Και τη ΑΕΚ. Και τη ΑΕΚ. Βέβαια, ξεχνάς το πέναλτι στην πρώτη αγωνιστική. Ξεχνάς με τη Λαμία τη Χερούκλα που δεν θα τα κέρδισε αυτά τα μάτσα. Αλλά θυμάσαι μόνο αυτά που αδικήθηκες. Όχι. Αυτά θυμάμαι, που ευνοήθηκες είναι θυμάμαι, κάτω θυμάμαι το χαλάκι. Θυμάμαι την πρώτη αγωνιστική ότι ναι. Η Τρίπολη πρέπει να παίζει με 9. Α. Ου. Με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ δεν θυμάσαι το πέναλτι. Το πέναλτι του βόλεϊ του αμυντικού σου. Δεν το θυμάσαι. Α, θυμάσαι μόνο την κόκκινη. Α, μα απαντήσει. Είπε για Λαμία την πρώτη αγωνιστική. Ναι. Έτσι, εσύ δεν θυμάσαι βέβαια τον Παράλε στην Καρατιά που δίνει στο Πασχαλάκι. Στο 74. Έφαγε. Στο 70, όχι. Ποιο έφαγε κόκκινη. Ο Κάνιας έφαγε κόκκινη χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν θυμάμαι του Κάνιας. Του Κάνιας δεν θυμάμαι. Του Κάνιας δεν θυμάμαι. Θυμάσαι επιλεκτικά, αυτό θέλω να σου πω. Δεν λέω ότι είχε άδικα. Επίσης θυμάμαι. Άδικο αυτό. Ναι. Με τον ατρόμητο, επαναλαμβάνω, είναι στην κρίση του διετία 50-50. Μάλιστα. Του Βέλεθ είναι offside. Εντάξει, είναι μια τρίχα offside όντω. Εσύ το βλέπει διαφορετικά. Όχι, δεν το βλέπω. Άμα το βλέπα διαφορετικά θα σου έλεγα δεν ήταν offside του Βέλεθ. Έκανε 29 νίκες. Εντάξει. Και εγώ λέω ότι είμαι ο πιο ωραίος του πλανήτη. Ο Τόμ Κρούζ μπροστά μου είναι μια τύπα. Πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, 23-10-287-38 μόλις επιστρέψουμε. FM και ενό σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526 για τους ντροπαλούλιδες και για όσους κρυφακούτε. Επιστρέψαμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Τάσος Τρέγιας, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 23-10-287-38 ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. 69-45-287-38 επίσης. Αυτά που λέγαμε για τον μπάσκετ, ακούς? Ναι. Που λέγαμε ότι είναι για το ανάθεμα όλο το πρωτάθλημα και όλες οι ομάδες λίγο πολύ, μην πω πολύ όλες. Διαβάζω εδώ από το All About Ares, βόμβα λέει στην μπάσκετ League, αποχωρεί ο βασικός χορηγός. Είναι μια στοιχηματική εταιρεία η οποία λέει έστειλε επιστολή στον Εσάκη και φυσικά ήταν ας πούμε προφανώς μία χρονιά. Η χορηγία και φυσικά είπε ότι δεν ενεργοποιεί τον δεύτερο χρόνο της συνεργασίας τους. Να το διαβάζω. Δεν καλά τα πράγματα για τον. Τα τραγελαφικά που έλαβαν χώρα τους τελευταίους μήνες με πρωταγωνιστές στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ο πειβασμός των Ερυθρόλευκων στην Α2 ανάγκασαν τους ηθήνοντες εταιρείας να κάνουν πίσω για την επόμενη χρονιά. Λογικό λέω εγώ. Πλέον ο ΕΣΑ και καλείται να βρει το νέο χορηγό. Καλά, θα βρει σίγουρα. Πιστεύω μπορεί αύριο το πρωί να είναι και τίποτα δύο πούλμαν απ' έξω με χορηγούς. Να περιμένουν να δουν σε αυτό το πρωτάθλημα της πλάκας. Έτσι όπως το καταντήσατε, με όλες τις ομάδες καταχρεωμένες, με τραγελαφικά πράγματα να γίνουν, να μην κατεβαίνουν σε το τέτοιο, να πέφτουν οι άλλοι, να αλλάζουν αφημί ομάδες, να κάνουν, να ράνουν. Εντάξει. Έτσι. Έχουμε μια γραμμούλα. Πάμε. Να ξέρεις ότι το μπάσκετ, όσο περνάει ο καιρός, θα σε απασχολήσει και εσένα περισσότερο. Εννοείται. Λοιπόν, γιατί μπορεί να λέμε το μπάσκετ, ειδικά στην πόλη μας, το μπάσκετ δεν μπορούμε να το αφήνουμε. Στη μοίρα του, έτσι. Τουλάχιστον εγώ για την ομάδα μου δεν θα το κάνω, πιστεύω και εσύ για τη δικιά σου. Τα είπαμε για Πρέλεβιτς και για τον Καραμάνα που απεσύρε το ενδιαφέρον του. Επίσης να πούμε ότι ο Κόνιαρης πήγε για 3 χρόνια συνεργασία, έκλεισε συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό στην Α2. Ναι. Εντάξει. Για να δούμε. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ, φίλο μου. Το όνομά σου, αν θέλεις. Ανέστης, Ολλανδία. Γεια σου, Ανέστη. Γεια σου, Ανέστη. Στάσου, τα λέμε που και που στο μέσο. Ξέρω, μπορεί να μου κατάλαβα. Τι κάνεις? Τι γίνεται, καλά. Καλά, ρε Σιανέστη, καλά εσύ. Μια χαρά. Ολλανδία. Ποιο είναι το Φερέιρα? Ναι. Δεν γνωρίζω, ρε φίλε, τι προπονητικές ικανότητες έχει, τι ώρες κάνει. Ο άνθρωπος θέλει πίστοση χρόνου, να δει λίγο η ομάδα που βρίσκεται. Ποιοι παίκτες θα χρειαστούν, ποιοι δεν θα χρειαστούν, ποιοι θα παίξουν αριστερά, ποιοι δεξιά, ποιοι στο κέντρο. Να εγκληματιστεί λίγο στο σύστημα που ο κάθε προπονητής έχει το δικό του σύστημα, να προσπαθήσει λίγο να τους εγκληματίσει, να τους εμπολιάσει στο δικό του σύστημα και να δούμε και ποιοι θα χρησιμοποιηθούν και ποιοι όχι. Και αν θα χρειαστεί και άλλους παίκτες. Εγώ πιστεύω ότι μετά την απόκτηση του Φερέιρα, γιατί κάτι ακούω ότι παίζει το 4-4-2, θα πάρεις κι άλλο φόρ. Δεν μπορεί να μείνει χωρίς φόρ. Θα πάρεις κι άλλο φόρ τώρα, έτσι όπως έγινε η υπόθεση. Γιατί έφυγε και ο. Καλά, ούτως ή άλλως θα έπαιρνες, πιστεύω. Γιατί. Δεν γινόταν να φύγει ο Κουλούρης, να φύγει ο Καρέλης και να μείνεις μόνο με Ακπόμ και Σφιντές και δεν βγαίνει η χρονιά. Έφυγε θα... Καρέλης. Ναι, δεν έφυγε. Ναι, δεν έβγαινε η χρονιά. Θα έπαιρνες. Φυσικά δεν έχει αποκτηθεί παίκτη από τη Βιερίνια, έτσι. Γιατί ο Τόσκα έχει μείνει, έχει μείνει χωρίς ομάδα. Αριστερά έπαιζε εκεί που έπαιζε όμως. Ποιος? Ο
όνομά τους πριν έρθει σε εμάς, αριστερά έπαιζε. Ναι, αλλά εδώ και δύο χρόνια πάει για τρίτο, παίζει δεξιά. Ναι, δεν έχει θέμα. Εγώ πιστεύω μπορεί να παίξει και αριστερά αυτός και δεξιά ο Ροντρίγκες. Ο Σουάρες, πώς το λένε αυτό. Ναι, Ροντρίγκο. Ναι. Να δούμε, να δούμε. Και για τον Ζάχο ήθελα να πω. Ναι, σ' ακούω φίλε μου. Μας είπες, πήρες να μας συγκρίνεις το Σκιώπη με τον Σακόβ. Θεωρώ ο μια... Σακόβ τουλάχιστον έχει 5 γκολ. Τι έχει, ως... πάγκο, τι έχει, 5 γκολ είχε. Καλά, φίλε. 8 είχε πέρσι. Αν μπορούσε να σκοράρει ο Σιώπης, δεν νομίζω να έπαιζε στην Ελλάδα, ούτε καν στον Ολυμπιακό. Άρα δεν μπορείς να του συγκρίνεις. Είναι καθαρά μια κλάση πάνω ο Σακόφ. Όχι, όχι. Περίμενε. Ένα λεπτό. Μετά... Για να μην λέω τώρα. Ο Σακόφ είναι αμυντικό χαφ. Ναι. Εξάρι δηλαδή, έτσι. Ναι, δεν τους συγκρίνω καν, φίλε, δεν τους βάζω ζυγαριά. Δεν τους βάζω. Εξαροχτάρι. Ο ένας είναι τείχος. Ναι, γι' αυτό ρώτησα, δεν ξέρω τα του πάω καλά, συγγνώμη. Εξαροχτάρι. Ναι, άμα τους συγκρίνουμε σαν εξάρι, δεν τους βάζω καν ζυγαριά. Αν τώρα μπορεί κάνει ο Σαχόφ άλλα πράγματα, εγώ θέλω για σου. Άλλο είδος ποδοσφαιριστή. Ο Σαχόφ και στην ίδια θέση να παίζουν άλλο σιωπή. Ναι, εντάξει, θέλω να πω, για να πω λίγο τον. Ωραία. Αυτό είναι άλλο θέλω να πω. Εγώ η λογική μου είναι ότι ο παίκτης θέλω να κάνει καλά αυτό που είναι η θέση του. Δηλαδή ο δεξί μπακ, ας πούμε, ο αριστερός μπακ. Θέλω να μην περνάει κανείς από εκεί. Αν μπορεί να κάνει και προωθήσεις, να κάνει και μια σωστή σέντρα, είναι σύν του. Αλλά το σύν του είναι άλλο πράγμα. Θέλω αυτό που είναι η θέση του να το κάνει καλά. Ο Σιώπης είναι αμυντικό χαφ. Αμυντικό χαφ, η δουλειά του είναι να κόβει, να μην περνάει τίποτα από εκεί. Αν μπορεί να πατάει και... Καθόλου τεχνικά τέτοια. Ναι, εντάξει, ρε φίλε. Ναι, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι ένας τέτοιος παίκτης χρειάζεται σε κάθε ομάδα. Ένας παίκτης που θα πέσει για δύο, να τρέχει για δύο σε χιλιόμετρα μέσα στην ομάδα. Καλό, θεωρώ ότι χρειάζεται κάθε ομάδα. Καλό είναι ρε Σιώπη. Αν μπορούσε να βάλει και γκολ. Κατούζο της Ελλάδας μας το κάνανε. Εντάξει, ναι, Κατούζο τώρα. Εντάξει, λίγο υπερβολή υπήρξε, αλλά είναι καλό παιχνίδι. Το Κατούζο τώρα, ποιο τον είπε, Κατούζο. Βέβαια δεν είναι σταθερός, έτσι. Είναι με κρίξη κι αυτός. Δηλαδή δεν έχει. Δεν έκανε σταθερή απόδοση στο πρωτάθλημα. Δεν είχε σταθερή απόδοση στο πρωτάθλημα. Ανέβηκε στο δεύτερο μισό. Και κάτι άλλο, γιατί το κάνατε γαργάρα. Για το Χαρίση τον έβγαλε τέτοιο όμως. Ότι πήγε στον Ατρόμητο με ποσοστό μεταπόλησης ελεύθερος. Παράρτημα ο Ατρόμητος, ενώ ο Άρης δεν είναι παράρτημα που σας τον έδωσε με ποσοστό μεταπόλησης. Ο Χαρίσης τι έγινε, δεν κατάλαβα φίλε, τι έκανε ο Χαρίσης. Δώσαμε το Χαρίση ελεύθερο εμείς στον Ατρόμητο. Ναι, εμείς δεν ανακατευθήκαμε φίλε όμως με τον Ολυμπιακό, εμείς περιμέναμε. Δεν πήγε ο Άρης στον Ολυμπιακό και τον λέει. Δηλαδή πήγε ο Άρης στον Ολυμπιακό και τον είπε, βάλε μου, άφησε τον τέτοιο και βάλε τιμή μεταπόλησης. Όχι βέβαια. Βέβαια, γι' αυτό τον άφησε. Ένα γι' αυτό τον άφησε. Όχι, εντάξει, okay. Αφού δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, δεν μπορούμε. Δεν θα ούτε θα αλλάξει την άποψή μου, ούτε εγώ τη δική σου. Οπότε έχεις τη δική σου άποψη. Ναι, αλλά όχι. Ναι. Καλά, κοίτα. Θέλω να σου πω ότι δεν γίνεται από τη μία να είναι παράρτημα και από την άλλη να μην είναι, κατάλαβες. Από ποιο να είναι παράρτημα. Εγώ δεν είπα ποτέ τίποτα για το Χαρίση. Δεν έφερα αυτό το παράδειγμα εγώ. Δεν έφερα τέτοιο παράδειγμα. Άμα κάποιο σου το φέρνει αυτό το παράδειγμα, μπορεί να του το πει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν έφερα τίποτα. Δεν είπα τίποτα για Χαρίση και για μεταπόληση. Μεταπόληση βάζουν όλες οι ομάδες σε παίκτες. Δεν ήταν ούτε ο Σιώπης ο πρώτης, ούτε. Δεν ήταν ελεύθερος, φίλε. Για να τον αφήσει ελεύθερο το έβαλε. Ήθελε να απαλλαγεί από το. Δεν ήταν ελεύθερος. Συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό είχε. Ο Ολυμπιακός ήθελε να απαλλαγεί από το συμβόλαιό του. Είχε 17 παίκτες. Τον έβαζε όμως τέτοιο όπως δεν, το λένε. Ναι, ρε φίλε, δεν θέλει να πάει. Π.χ. δεν ήθελε να πάει στον ΠΑΟΚ π.χ. που το θεωρεί αγωνιστή, ανταγωνιστή στην ΑΕΚ. Στον Άρη που δεν το θεωρεί ανταγωνιστή, τον άφησε. Τι να κάνουμε, λέει το. Αυτό, με αυτό γίνεται ο Άρης παράδειγμα του Ολυμπιακού. Επειδή δεν το θεωρεί ανταγωνιστή. Κοίταξε. Δηλαδή, αν το θεωρούσε ανταγωνιστή, θα τον έδινε το Σιώπη. Εγώ δεν θα το ονομάσω. Εγώ ναι. Δεν θα το ονομάσω παράρτημα, αλλά ότι υπάρχει άψογη συνεργασία. Ωραία. Ωραία. Είναι ολοφάνερο. Ωραία, εντάξει. Ωραία. Για να σε ρωτήσω λίγο, Ανέστη, από την Ολλανδία. Όταν έβαλε το μόλτο στον ποπό ο Βγενόπουλος, είπες ότι ήσουν παράρτημα του Παναθηναϊκού. Άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια εκείνα. Εντάξει. Άλλα χρόνια εκείνα, εντάξει. Τώρα με αποστόμωσες. Αφού ήταν άλλα χρόνια εκείνα, εντάξει. Εμένα δεν μ' άρεσε πάντως. Εμένα δεν μ' άρεσε που είχα το μόλτο του Παναθηναϊκού. Ωραία.
Εντάξει. Εντάξει. Ούτε με άρεσε ο Μελής με τον Χριστοδουλόπουλο που πήρανε 4-6 τούβλα. Σε τιμάει αυτό που λες. Εντάξει. Όπως και δεν με άρεσε που είχα. Ο Χριστοδουλόπουλος άξιζε, έτσι. Κοίταξε, ότι άξιζε, άξιζε. Αλλά για τα λεφτά που πήρες τότε, εντάξει. Πακέτο δεν νομίζω να ήταν και η κατάλληλη τιμή. Μια υπερβολή ήταν τώρα, εντάξει. Λοιπόν, okay. Όπως πιστεύω ότι και στο Ζάχο δεν άρεσε που γενικό κουμάντο ήταν ο Κόντης. Τώρα κοίταξε τότε, μπορεί τώρα να σταλεί, αλλά τώρα ας πούμε για... Όχι. Για όσους δεν ξέρουν ποιος είναι ο Κόντης, είναι ο κουμπάρος, είναι ο κουμπάρος του πατέρα. Ναι. Εντάξει, ναι. Δηλωμένος άρρωστος βάζελος με διαρκείας κάθε χρόνο. Ωραία, στο ναι. Παναθηναϊκό που ήταν γενικό κουμάντο στον Άρη το 2010. Σως. Με το Σπάθα διαιτητή τότε. Ναι. Δεν είδα όμως να πάρουμε εμείς τον τελικό με τον Παναθηναϊκό. Πώς θα τον πάρεις, φίλε. Γιατί δεν το πάρω, ρε φίλε. Γιατί σου είπα και άλλη φορά, ρε φίλε. Γιατί δεν είχα καλή ομάδα. Δεν είχα καλή ομάδα τότε. Δεν είχα ομαδάρα είχα και κούπερ είχα. Γιατί δεν το πήρα τον τελικό. Γιατί ρε φίλε υπήρξε ο πολυμετοχικός. Ναι. Και τι έγινε, μην το πάρει ο. Πώς το λένε, πώς ήταν, πώς το λέγανε, ο πατέρας. Ο πατέρας, η μητέρα. Βιονόπουλη, ναι, ναι, ήταν άλλοι αλεφούς. Πρωταθλητής ήταν ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος έπρεπε να πάρει τον τάμπλ. Γιατί να το πάρει, δηλαδή αν έχανε τον τελικό. Συγγνώμη, θα είχαμε διαδηλώσει την άλλη μέρα στην Αθήνα, αν έχανε τον τελικό εκείνο. Ο Παναθηναϊκός. Γιατί να σου πω, γιατί. 30 κύπελα εκεί. Γιατί ρε φίλε υπήρξε πραγματοκρατορία του Ολυμπιακού πριν από αυτό. Και έπρεπε ο Παναθηναϊκός να πάρει. Το double τότε με πολυμετοχικό πατέρα και τα λοιπά. Σωστό, δε και χρειαζόταν δούριο ύπους. Αυτό έπαιρνε την άλλη τη χρονιά. Δεν φαίνονταν ότι θα χαλάσει τίποτα. Όλο το ρευστό στον Παναθηναϊκό ήταν. Αν θυμάσαι καλά, ο Πάοκ οδηγούσε την κούρσα. Μια χαρά θυμάμαι. Εντάξει, και για να τα λέμε όλα, ο Πάοκ δεν έχασε το πρωτάθλημα επειδή σφαγιάστηκε πραγματικά από το Σπάθα. Μεγάλη σφαγή. Ο Πάοκ έχασε το πρωτάθλημα γιατί έχασε μετά δύο μάτς καπάκι με Λάρισα και ΑΕΚ. ΑΕΚ το επόμενο και μετά, ναι, όντως. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε. Γεια σας, καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Πάμε στις γραμμές γιατί φορτώσαν οι γραμμές και να δούμε. Καλησπέρα. Έτσι. Γεια και χαρά και στους δύο. Καλησπέρα, φιλάρετε. Να ξεκινήσω λίγο από το μπάσκετ. Στο μπάσκετ έχω μείνει με απορία και πρέπει κάποια στιγμή, δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν κάνει, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ θα πρέπει να πιέσουν ή να ρωτήσουν τον ΑΣ γιατί. Ή να ενημερώσει ο ΑΣ στο κάτω έβριο, ήδη να το είχε κάνει, γιατί δεν έδωσε απάντηση στο Καραμάνο. Δηλαδή εγώ δεν το καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει, μπορεί να μην κάνει ο Καραμάνος για να είναι μέσα, γιατί είναι επικίνδυνος, γιατί είναι το ένα ή το άλλο. Εμένα όμως με ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει λύση, έχουμε μείνει πάλι στον αέρα, αλλά δεν ξέρουμε και γιατί συνέβη αυτό σήμερα πάλι. Γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Επειδή ο Καραμάνος ήταν κάτι που δεν έπρεπε να το έχουμε. Δεν μας το είχε ενημερώσει κανείς αυτό. Έκανε μια πρόταση και την πρόταση αυτή δεν την απάντησε ο ΑΣ. Δεν ξέρω γιατί. Αυτό το γιατί χρειάζεται να το... Είναι υποχρεωμένοι να το πούνε, έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για δημόσιες σχέσεις. Έχουν υποχρέωση. Όταν ζητάνε από τον κόσμο στήριξη, που δεν την έχουν βέβαια, εντάξει άλλο θέμα, αλλά όταν ζητάς από τον κόσμο οτιδήποτε ζητήσεις, είτε θα το έχεις είτε δεν θα το έχεις, είσαι υποχρεωμένος τουλάχιστον να λες τι συμβαίνει στην ομάδα που είναι περίεργο. Δηλαδή φέτος δεν ξέρουμε καν τι πρόκειται να συμβεί. Οι τελευταίοι παίκτες είναι έτοιμοι να φύγουν μέχρι τις 15 του μηνός, άκουσα σήμερα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα, δηλαδή πραγματικά συνέβησαν γεγονότα και δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει εκεί πέρα και δεν ξέρω γιατί. Και το δεύτερο είναι σε σχέση με αυτό που είπες. Κοίταξε, για μένα ένας προπονητής, επειδή έτσι συμβαίνει τώρα πια, μπορεί να είναι απλός προπονητής, μπορεί να είναι και προπονητής μάνατζερ, δηλαδή αυτός θα κάνει κουμάντο σε ολόκληρη την ομάδα και στους παίκτες και στα πάντα. Αυτός θα πηγαίνει να βρίσκει παίκτες, να τους φέρνει. Θα είναι ταυτόχρονα ο υπεύθυνος για όλη την ομάδα. Υπάρχει όμως και προπονητής ο οποίος λέει θέλω έναν δεξί, έναν αριστερό μπακ, θέλω έναν μέσο και δεν λέει ονόματα. Ψάχνει το τεχνικό team και ο αυτός που πληρώνει, ναι. Κάποια ονόματα 2, 3, 4 και μετά πάει στον προπονητή και λέει
Από αυτά τα τέσσερα, εγκρίνεις και τα τέσσερα ή ξέρω εγώ το ένα δεν το θες ή το δεύτερο κτλ. Ναι. Αυτά που εγκρίνονται πάει και τα αγοράζει. Όποιον μπορεί δηλαδή. Ναι. Αν δεν μπορεί πάει στον επόμενο. Αυτά που εγκρίνονται από τον προπονητή. Εγκρίνονται από τον προπονητή, ναι. Και μετά ξεκινάει η διαπραγμάτευση. Αυτά που δεν εγκρίνονται από τον προπονητή και θέλει να τα αγοράσει ο μέτοχος, ο μεγάλο μέτοχος. Εκεί είναι το βίτσιο του κάθε μεγαλομετόχου, ναι. Που ουσιαστικά λέει εγώ θα τον αγοράσω και εσύ άμα δεν βάλω τον. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Αν επιτρέπετε, τι επαγγέλλεσαι? Είμαι λογιστής. Είσαι λογιστής. Μπορώ να έρθω εγώ που είμαι υδραυλικός να σου πω πώς θα γράψεις τα βιβλία εσόδων-εξόδων μιας τεράστιας επιχείρησης? Αυτό που λες εσύ τώρα... Συγγνώμη, ενώ δεν γνωρίζω. Ναι, πρόσεχε τώρα. Γνωρίζω μερικώς. Έτσι. Αυτό που λες εσύ τώρα... Ναι. Έχει μια καθαρή λογική και μπορώ να σου δώσω και την απάντηση. Αλλά ναι. Αυτό για δύο ολόκληρα χρόνια δεν τον προβλημάτιζε και τον προβλημάτισε στο τρίτο. Ναι, δηλαδή, μπορεί να έφτασε ο κόμπος στο χτένι τώρα. Δηλαδή για δύο ολόκληρα χρόνια δεν ήταν ο προπονητής του Νταμπλού Χουαΐτη του. Ήταν απλά ένας προπονητής που ήρθε. Και επειδή θα μπορούσε να είχε φύγει πριν από μήνες, γιατί δεν έφυγε πριν από μήνες, αναρωτήθηκες. Η δικιά μου η απάντηση, ο τρόπος που το αντιλαμβάνομαι είναι ότι δεν έφυγε γιατί δεν του δίνανε τότε τα 14 εκατομμύρια που του δώσαν τώρα. Του δώσαν 12 εκατομμύρια στο χέρι και 2 στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πάλι πήγε και αγόρασε προπονητή με 8,5 εκατομμύρια. 2,5 στην ομάδα και 6 στον προπονητή. Ναι. Αυτά είναι αναγκαία να γίνονται και επειδή ένας προπονητής ο οποίος κυριολεκτικά παίζει το κεφάλι του κάθε φορά σε κάθε αποτέλεσμα, πιστεύω είναι αλεπού ο Λουτσέσκου, είναι πραγματική αλεπού του ποδοσφαίρου, γι' αυτό άντεξε και κατάφερε και έφερε ισορροπίες μέσα στην ομάδα και στον ΠΑΟΚ γενικά, γιατί μπόρεσε να συμβιβάσει καταστάσεις, πρόσωπα και πράγματα. Αλλά αυτό που αυτή τη στιγμή δεν άντεξε είναι ότι θα έπρεπε να αλλάξει η ομάδα, να γίνει πλέον ευρωπαϊκή και να ρισκάρει ήττες. Εμείς θα είχαμε τη δυνατότητα να το ανεχτούμε αυτό το πράγμα. Σε μια αποτυχία θα τον σουτάρανε. Οπότε θα έχανε τα 12 εκατομμύρια. Αυτό είναι θεωρητικό που λες, φίλε. Κοίταξε, αυτό που λέω έχει να κάνει με τον τρόπο που έγινε στην ώρα που έγινε. Αυτό που έκανε ο Λουτσέσκου το έκανε πραγματικά εις βάρος του ΠΑΟΚ. Αυτό εγώ πιστεύω το έκανε εις βάρος του ΠΑΟΚ θέλοντας να δείξει κάποιο πρόβλημα μέσα από αυτό και σας λέει ψαχτείτε. Γιατί εγώ έφυγα 48 ώρες πριν ξεκινήσει την προετοιμασία, ενώ είχα δώσει διαπιστεύσει στον πρόεδρο και στο μεγαλομέτωχο και σε όλους ότι θα μείνω. Εσένα δεν σε προβληματίζει αυτό? Και δεν μου λες, δηλαδή, ο Ίβιτς γιατί έφυγε? Είναι άλλο εντελώς ο Ίβιτς, γιατί ο Ίβιτς έφυγε στην ώρα του σαν κύριος. Τον Ίβιτς το σέβομαι για αυτό το λόγο. Άλλο λέω. Δεν λέω για ναι, το timing. Δεν λέω, το έκανες, ναι, φιλάρετέ μου, δεν λέω για τον τρόπο που έφυγε. Μα εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ναι, λέω γιατί έφυγε. Δείχνει χαρακτήρα αυτό. Ναι, μιλάμε όμως για ένα. Και τι γίνεται, για δύο προπονητές οι οποίοι ο ένας παίρνει κύπελο και φεύγει, ο άλλος παίρνει double και φεύγει. Και πώς φεύγει? 48 ώρες πριν ξεκινήσει τη νέα προετοιμασία. Αυτό το double. Δεν είναι λογικό αυτό που. Κάτι γίνεται. Αυτό το double για να το πάρει, ναι. Χρειάστηκε να τον στηρίξει μια ολόκληρη ομάδα. Και τον στήριξε για να το πάρει. Και μπράβο του που τα κατάφερε. Γιατί ήταν και αυτός σε ένα κομμάτι μέσα σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα ξέρεις που βρίσκεται. Ότι όταν κάποιος, εσύ όπως μου είπες πριν στην επιχείρησή σου και κλείνω με αυτό. Όταν έχεις ένα συνεργάτη και ο συνεργάτης σου ουσιαστικά είναι πολύ καλός και προσπαθείς μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ να βγάλεις χρήματα. Και ενώ ξέρει ότι εσύ με τη δικιά σου τη δουλειά το χειμώνα ή το καλοκαίρι είσαι στο φόρτε σου. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει η σεζόν που είσαι στο φόρτε σου, δεν σου έχει πει κουβέντα ότι θα φύγει και σου λέει φιλαράκι, ξέρεις κάτι, εγώ αύριο μεθαύριο δεν θα είμαι εδώ, ψάξε βρες άλλον. Μάλιστα. Αυτό είναι κακία, σημαίνει ότι
Αυτό θες να κάνεις ζημιά στον άλλον. Για γιατί? Υπάρχει μια αιτία. Αυτή η αιτία είναι κακία. Ναι. Είναι κακία. Είναι και ανευθυνότητα. Είναι και στιαπού. Είναι ακριβώς. Και ποινιά. Ακριβώς. Μαζί σου. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να φταίει μόνο ένας. Κοίταξε, εμένα αυτό που λες το καταλαβαίνω και έχεις δίκιο σε ένα σημείο, αλλά να είσαι σίγουρος τώρα ότι όταν εσύ είσαι σωστός άνθρωπος, δεν πρόκειται να συμπεριφερθείς με αυτόν τον τρόπο, όχι αυτό, γιατί εδώ αυτόν τον άνθρωπο τον κάναμε να λάμπει. Το να κάναμε στο πω αλλιώς και να κλείσουμε. Ναι. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό πάτημα για να πάρει τα 12 και να την κάνει. Ακριβώς. Κατάλαβες. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Αλλά επίσης θέλω να πω και ότι δεν γίνεται να ρίχνουμε μόνο εξ ολοκλήρου 100% το φταίξιμο στο Λουτσέσκο. Να ρίξουμε 65%. Αλλά να δούμε και το 35% ποιος είναι φταίχτης για να υπάρξει αποφυγή ομοιοκαταστάσεων. Αυτό λέω. Συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε λοιπόν στον Γιώργο, Γιωργάκη ή Γιώργο, γιατί έχει μεγαλώσει πια, κοίταξε λίγο να είσαι πιο διακριτικός. Μπορείς να παρεμβαίνεις γιατί είσαι ο λεφτάς, αλλά να είσαι λίγο πιο διακριτικός γιατί ανατρέπεις ισορροπίες μέσα στην ομάδα. Πολύ σωστά. Εγώ θα συμπληρώσω και κάτι ακόμα και να μην επηρεάζεται από τον περίγυρό του με ό,τι αφορά ο περίγυρος. Εντάξει, αυτό συμβαίνει σε κάθε άνθρωπο. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Γεια χαρά. Γεια σου, φιλάρετε. Καλό βράδυ. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να κάνω τον κακό τη συζήτηση. Γεια σου, Θόδωρε. Δεν μου λες, αν δεν έπαιρνε 4 εκατομμύρια και έπαιρνε 400.000, θα έφευγε. Όχι, μην την ψάχνεις, δεν θα έφευγε. Λοιπόν, τα φράγκα είναι και από εκεί και πέρα τώρα. Όλα αυτά, ρε εσύ Τάσο, καλησπέρα καταρχήν και στον Ζάχο, τον φίλο μου, έτσι να μην είμαι αγενής. Καλησπέρα και στον Βασίλη στην Κοσόλα. Λοιπόν, δεν είναι ο Βασίλης, δεν είναι ο Χρήστος. Δεν πειράζει, όποιο παιδί είναι, εντάξει. από εκεί και πέρα. Δεν μου λες, Στάσου λίγο σε αυτό που είπες επάνω. Άστο, εντάξει, δεν θα το κάνουμε, δεν θα το κάνουμε. Λοιπόν, αφού μιλάει όπως λένε όλοι από τον Απρίλιο, τώρα του σηκώθηκε να πάρει τα 4 εκατομμύρια. Να σου πω τι γίνεται. Είναι η Στιαπού πρώτα απ' όλα που δείχνει, στο οποίο όταν έφυγε προχθές που μιλήσαμε, αντιεπαγγελματισμό που δεν μπορούσε. Στάσου, στάσου, στάσου λίγο. Πέρυσι μου είπε. Όχι, εσύ περίμενε. Μου λες παίρνει 400. Έτσι. Ναι. Και του κάνουν πρόταση για 4 χαρτιά. Πολύ ωραία. Δέλεαρ, μεγάλο, τεράστιο και εσύ θα το έκανες. Γιατί δεν φεύγεις τον Απρίλιο? Να σου πω γιατί. Γιατί τον Απρίλιο δεν τον κάνα, φίλε μου. Εσύ αφού είσαι ποινές. Και τον Απρίλιο, άκουσε, αν είσαι ποινές, θα είσαι. Και ποινές θα είσαι και τον Ιούλιο. Δεν το κάνανε όμως πρόταση τότε. Αυτό τώρα το μαγείρευε, ρε, δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό δεν γίνεται μέσα σε μια μέρα. Ναι. Το μαγείρευε, το έκανε, εσύ το ρήμα. Ξέρεις αν το κάνανε τότε πρόταση, όχι. Ποτέ δεν ακούστηκε. Και να σου πω και κάτι τώρα από γιατί ακούστηκε, α πούμε, πριν 10 μέρες. Εγώ δεν το έχω ακούσει. Ρε, ακούστηκε πριν 6 μέρες. Την Παρασκευή 8 παρατέταρτο γίνεται η βρώμα. Ακριβώς. Τίποτα. Τώρα τι γίνεται, άμα θες να φύγεις ρε κουφάλα Ρουμάνε, φύγε να σε βγάλω και το καπέλο μου. Είπαμε στο timing, μετά την κατάκτηση πες κύριε, εγώ βρήκα είπα, καλύτερο μεροκάματο, όλοι για το μεροκάματο δουλεύουμε, έτσι. Εσύ μπορεί να παίρνεις 4 μίρια, μπράβο μαγιά σου, πάνε πάρτα, με την αξία σου τα πήρες και με τη δουλειά σου. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά όλα τα μικροπολιτικά και όχι για τα χαφ και όχι για τα μπακ, όχι πήρε εκεί στην Αλαχλή σε ποια πήγε για να το δώσουν τώρα που έχουν τα super χαφ και τα super μπακ τώρα, μην τρελαθούμε. Πήγε εκεί και παίζει με τον Φούφουτο και τον κανένα. Εν πάση περιπτώσει αυτός τελείωσε από τον ΠΑΟΚ, εμείς κοιτάμε μπροστά γιατί φέραμε καλό προπονητή και μπράβο τους που πρώτη φορά εσύ Τάσο είδα τον ΠΑΟΚ να κάνει γρήγορα μια σούπερ μεταγραφή και να φέρει προπονητή. Τον έφερε δηλαδή όταν έπρεπε, κατευθείαν. Σας είπα κάτι την Παρασκευή, μετά τη σύγκριση που είχα και την τζατήλα με τον Ρουμάνο, σας είπα ότι ο Ιωάννης ο Σαββίδης και το επιτελείο του δεν χαμπαριάζουν από νούμερα. Όταν υπάρχει το Μαρούλι, κάνεις ό,τι αγαπάς. Αλλά εντάξει, λίγο κάτσε λίγο. Λέμε καλός προπονητής, έτσι. Το Παλμαρέτη το έχεις δει, το βιογραφικό του. Το είδα, τον είδα, το μελέτησα και λίγο. Τι έχει δηλαδή στο βιογραφικό του αυτός ο προπονητής? Να σου πω, δεν έχει, είναι εξελίξει ό,τι είχε και ο Ρουμάνος όταν ήρθε από την Ξάνθη, ρε φίλε. Ό,τι είχε και περισσότερα από ό,τι είχε ο Ίβιτς. Να σου πω, ο άνθρωπος πάλεψε, έκανε την Πράγκα μια πολύ δυνατή ομάδα και όταν παίζεις, φίλε, με αυτή την Πόρτο και με αυτή την Μπενφίκα και στέκεσαι στο ύψος σου και κάνεις τέτοια ομάδα με τους πουθενάδες, αν μη τι άλλο, δείχνεις ποιος είσαι. Εγώ κάθισα αυτό το Σαββατοκύριακο και τον μελέτησα λίγο, είδα στιγμιότυπα παιχνίδια τους τέτοια για να δω πώς παίζει. Καταρχήν οι δημοσιογράφοι όλοι αυτό με το 4-4-2 το έχουν φάει, το έχουν κάνει καραμέλα, αλλά δεν ξέρουν πώς παίζει.
παίζει όπως έπαιζε ο Λουτσέσκου με τον Μπίσεσβαρ και τον Ακπό μπροστά. Ο Μπίσεσβαρ άμα το δει στα μισά παιχνίδια πήγαινε τύπης ήταν 4-3-3, αλλά τον έβλεπε έκλεινε μπροστά μαζί με τον επιθετικό, έτσι δεν ήταν. Έτσι παίζουν και αυτοί. Με ένα δεύτερο επιθετικό πίσω από τον φόρ. Τώρα χωρίς σιώπη ο Μπίσεσβαρ πάρτι θα κάνει. Κοίταξε, η front line μας φέτος, δεν ξέρω τι θα πει ο Ζάχος από δίπλα, με Στόχ, Μπίσεσβαρ, Ζαμπά, Λιμιός και μπροστά τον Μαυρούκο και τον Λάμπρου, φίλε δεν παίζεται. Δεν παίζεται. Θα πάρεις και άλλο φόρ τώρα, θα πάρεις και άλλο φόρ. Θα πάρεις φόρ, αλλά εγώ σου λέω έτσι πως είναι η front line σου δεν παίζεται. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να τη σταματήσεις και πιστεύω ότι αυτός ο προπονητής θα διδάξει και τακτική και θα μας πάει και ένα σκαλί παραπάνω. Και να συμπληρώσω, γιατί δεν γούστα αυτό που κάνει ο Λουτσέσκου, όταν και δεν μπορώ να ακούω ότι όχι είναι πιεστικός ο Σαββίδης. Καλά κάνει ρε κίνε. Όταν κυριέρχεσαι σε μια μεγάλη ομάδα, είτε στον Άρη, είτε στον Πάκο, είτε οπουδήποτε και λες εγώ ήρθα για τίτλους και ζητάς τα λεφτά, όταν ζητάς τα λεφτά ρε φίλε και ήρθες για τίτλους, θα πρέπει σε κάθε παιχνίδι να κερδίζεις. Γιατί γι' αυτό ζητάς τα πολλά τα λεφτά. Αλλιώς θα ζητούσες 500 ευρώ, μη ζητούσες 500 χιλιάρικα. Έτσι. Όταν ζητάς θα υπάρχουν υποχρεώσεις. Γιατί συγγνώμη ρε Ζάχο, εσύ άμα πάρεις την επιχείρησή σου έναν και σου λέει ότι θα σου φέρω εγώ να πούμε θα είμαι ο σούπερ πολιτής ξέρω εγώ και θα σου πουλήσω 100.000 αυτοκίνητα έτσι, και έτσι. Σου πουλάει 15, δεν θα τον πιέσει, δεν το κατάλαβα. Όταν έχεις μεγάλο κασέ είσαι αυτός που θα κάνεις και τη διαφορά. Α, μπράβο. Από τη στιγμή δεν θέλω εγώ δηλώσει στην εφημερίδα μόνο εγώ ήρθα για μεγάλα πράγματα και μου αρέσει η πίεση. Άμα σου αρέσει η πίεση δεν μπορεί να βγαίνει να βγάζει δημοσιογράφος από γύρω γύρω και να λένε τον πιέζει ο Σαββίδης. Αυτά δεν μπορώ να τα ακούω. Δεν μπορώ να τα ακούω από κανένα προπονητή. Αυτά ωραία. Παιδιά για να κλείσουν, να μιλήσουν και οι άλλοι. Πορκίτο. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα από κοντά. Γεια σου, Θοδωρή. Θα έρθεις την επόμενη εβδομάδα για να φύγουμε εμείς, εντάξει. Ωραία, μια χαρά. Τον έφαγες. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο για τις τελευταίες γραμμές και τον επίλογο της εκπομπής. Επιστροφή. Ράδιο Μαρμίτα, μετά στο Τρέι και Ζάχο Ντρούλινγκ. Για κανένα τεταρτάκι το πολύ. Θα είμαστε ακόμα εδώ συντροφιά παρέα μαζί σας. Έχουμε μία εδώ γραμμούλες. Τώρα θα τις πάρουμε αφού σας πούμε ότι ο Σιαμπάνης, ο Μάριος Σιαμπάνης, ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, υπέγραψε πριν από λίγη ώρα συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Είναι ποδοσφαιριστής πλέον του Ολυμπιακού, ο πρώην τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος. Το θέμα είναι οι δηλώσεις που έκανε ο Μάριος Σιαμπάνης με το που πάτησε στο λιμάνι. Και εγώ πιστεύω ότι δέχτηκε και πίεση για να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Δεν μπορεί να τις κάνει μόνο. Σαν το σιώπη, δέχτηκε πίεση. Όνειρο ζωής, ο θρύλος, λέει ο μικρός. Σκληρή δουλειά για να περάσουμε στους ομίλους του Champions League και να φέρουμε πρωτάθλημα στον Πειραιά. Ευχαριστώ προσωπικά τον κύριο Μαρινάκη που με πίστεψε και όσους βοήθησαν να έρθουν στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Σόπαρε Σιαμπανάκο. Τόσο καιρό ήσουν στον ΠΑΟΚ. Έκανε τα δύνατα δυνατά για να παίξει, έπαιξε κάποια ματσάκια, έλεγε. Έπαιξε σε κάποια. Σε ποια, κυπέλλο, ωραία. Ναι. Έλεγε εντελώς τα αντίθετα και τώρα ξαφνικά, μόλις έβαλες το σήμα του δαυτοστεφανωμένου απόγονου, έγινε μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος. Θα πατήσει τη γλώσσα σου, ρε γλύφτη. Γλυφτράκι. Να χάθεις από εκεί να χάνεσαι. Αρχιγλύφταρε. Και τι περιμένεις τώρα από. Πήγε και έκανε εσείς στο Instagram αυτό like ο λίγος. Ο Βιτάμ. Αυτό που έγραψε το έκανε like ο Βιτάμ. Αυτά τα κάνουν μόνο οι Βιτάμ, να ξέρεις. Μόνο αυτοί που. Είπαμε ρε παιδιά, το ξαναλέμε τώρα πέρα τη πλάκη. Το παιδάκι τώρα. Γράφετε κάτι και κάνετε like στον εαυτό σας, ρε εσείς. Δηλαδή, γράφετε κάτι στο Facebook και κάνετε like στον εαυτό σας. Τι να πω, το δώσαν 18 ευρώ να κάνει και μισή δήλωση παραπάνω, λες και θα μας πικάρει. Λοιπόν, πίεση. Εγώ αυτό που έχω να σου πω. Πιστόλι του είχαν. Σιαμπανάκο, Σιαμπανάκο, Βιταμάκο, Σιαμπανάκο, είναι ότι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια και τα αφεντικό της χώρας είναι η ομάδα που σε άφησε ελεύθερο να φύγεις. Γιατί προφανώς δεν έκανες. Με κατάλαβες. Αλλά να έχεις στο νου σου αυτές τις δηλώσεις που έκανες, γιατί βλέπω να έχεις την κατάληξη που είχε ο Τσανδάρης. Ο Τσανδάρης που παίζει, ξέρετε που παίζει. Πού παίζει. Στην Άρσεναλ Μετεώρων. Μια χαρά είναι. Κατάλαβες. Παίρνει λεφτά. Κατάλαβες για Μπανάκο. Άντε καλή επιτυχία αγοράκι μου εκεί πέρα λοιπόν. Κάτω. Με τους απόγονους. Ναι, ναι. Σε λίγο σε ερέθησε. Βράδυ τώρα σύγχρονη γενίτσαρη γυρνάνε όλοι. Νόμιζα για τον τραγουδιστή θα πεις. Βέβαια και αυτός από Σίγμα αρχίζει. Σίγμα Γιώτα. Το έχει το όνομα. Σίγμα Γιώτα. Μέχρι προχθές φιλούσε κατουρουμένες ποδιές να παίξει κανένα τρίλεπτο να πούμε να το δείξει τηλεόραση. Μπαοκάρα και τώρα μπήκε στο θρύλο με 18 ευρώ το δώσανε να κάνει τη δήλωση. Άντε να χάνετε, να χάνετε. Λοιπόν, αύριο. Πάμε στην γραμμή. Έχουμε γραμμή. Έλα, φίλε.
Τον ξεχάσαμε τον φίλο. Έλα, έλα μεγάλε. Ερεθίστηκε με το σιαμπάνι. Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Για χαρά. Από πρώτου σε δεν μπορούσα να λείψω εγώ τα Σεριάτικα. Ήθελα να ακολούσω λίγο το φιλαράκι μου το Σάκο. Εδώ είμαστε, γιατί... εδώ. Τι, θες να βάλουμε κανένα στιγμή ναι, πάλι, γιατί... τι έγινε, όχι. Αφού δεν βάζεις, φοβάμαι. Δεν βάζω, φοβάμαι, είμαι φοβίτσουλας, φοβίτσουλας. Για πάμε. Αυτά που είπα προηγουμένως, και εγώ γι' αυτό θα μιλήσω. Για πάμε. Θα μιλήσω. Α, για το Σιαμπάνι. Ναι, ναι, τον ερέθησε ο Σιαμπάνι, τον Τάσο τον ερέθησε. Είναι και ωραίο παιδί, γιατί με ερέθησε. Ναι, είναι δυνατόν το. Τι κάθε και λέει τώρα. Ναι, εγώ του εύχομαι να παίξει, αλλά δεν πρόκειται να παίξει. Είμαι σίγουρος δεν πρόκειται να παίξει. Καλά, κρίμα. Αν θυμάμαι καλά, εγώ δεν τα ξέρω αυτά για τρίτους τερματοφυλάκες. Λέγανε για πολύ μεγάλο ταλέντο για αυτό. Έλα, βρε, δανεικός στον Άρη θα πάει. Δεν το ξέρεις. Γι' αυτό και λέω. Έλα, δανεικός στον Άρη θα είναι ο Σιαμπανάκος. Λοιπόν, δεν μου λέει. Τελευταία, ναι, όσορ, σήμερα. Παρασκευή Δευτέρα σήμερα... είναι εκνευρισμένος, είναι το βλέπω ερεθισμένος, πολύ. Όχι. Μία Λουτσέσκου, μία Σαμπάνης. Μπράβο, μία... μπράβο, ναι. Σαλβαντόρ Νταλή. Σαλβαντόρ Νταλή, μία Σαμπάνια, μία τέτοια, μία Τζούλια, ξέρω εγώ, για πες. Τζούλια, λοιπόν, δεν μου λες, Τάσο, πού θα δείξει, θα δείξει κανένα φιλικό, ρε, θα γίνει. Θα δείξουν τίποτα, έμαθα τίποτα. Σήμερα πήγαν ακόμη στην Ολλανδία οι αποστελεστές και φιλικό. Αύριο θα βγάλω κόλκα και τα παιδιά από πάνω από την Ολλανδία για να μάθουμε. Εντάξει, με πρώτη μέρα δεν τους βγάλαμε, τους βγάλουμε λίγο αύριο. Αύριο στις 8 με 10 εδώ που θα κάνουμε κομπή. Και λογικά μπορεί να αποουσιάζει και ο Ζάχος, γιατί έχει κάτι υποχρεώσεις. Οπότε θα βγάλουμε και το γκολ. Πάλι παντριές θα έχει, πάλι παντριές θα έχει. Άστον έχει τρεχάματα. Είναι δύο, ξέρω, μάλλον πια θα με πάρει και ξέρω εγώ να κάνω το διαιτητή λίγο. Θα παλέψουν λέει αύριο, οπότε... Ναι. Μαζί σου αδελφέ. Σε ρίγκ, λάδι ξέρεις. Αν δεν σε παντρέψει αυτός, εγώ κοντά έμεινε. Θέλει λέει και 10% της πρίκας λέει, έτσι λέει, οπότε εκεί δεν τα βρίσκουμε. Φυσικά, αφού εγώ θα πιλήσω. Αυτός, ο δίπλα. Καλά, ο Ολυμπιακός 30 πέραμα με τα πόλη, εγώ πάρω 10, μου φίλος. Λοιπόν, σας αφήνω παιδιά, καλά. Λοιπόν, αύριο το ξεχάσαμε, δεν ξέρω το σχολιάσαμε. Αύριο είναι η κλήρωση, έτσι, 6 ώρα. Είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Δηλαδή, αύριο θα κάνουμε. Μεγάλη περίπτωση, είπα αύριο να με έχω. Εντάξει, ξέρουμε, ρε φίλε. Ναι, τις αγωνιστικές. Εντάξει, σημαντικό είναι. Ναι, ετοιμαστείτε να κάνετε μπλουζάκια. Σημαντικό. Αγωνιστική, καθαρίσουμε την πόλη. Και φέτος δεν μας αρέσει. Και φέτος, ξέρεις, μέχρι τώρα θα δει ο Τσούμπα Ακμπομπ. Ποιος? Ο μπαμπάς ο νέος είναι Τσούμπα Ακμπομπ. Πρόσεξε, γιατί ο Ντουάρτε σε περιμένει ο Ντουάρτε. Ακούγονται και κάτι ονοματάρες, δεν ξέρω. Δεν βρωμάω. Ωραία. Αύριο, κάτι τελευταίο φίλο, πάρ' το φίλο τελευταίος. Να πούμε 6 ώρα είπαμε η κλήρωση. Το μπαμ με... δεν το ακούσατε ακόμα γιατί με τα γραφάρα που έρχεται στον ΠΑΟΚ. Ποιο μπαμ? Έρχεται μπαμ. Μπαμ και κουμπούμε κουμπουργές. Θα το ακούστε. Ναι, λοιπόν, πάμε στον τελευταίο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλά είστε? Πολύ καλά, πολύ καλά. Μπράβο, ρε παιδιά. Ο Μαρίνος, να τους. Είδες, εγώ τον πήρα χαμπάρι. Αυτός δεν πήρε χαμπάρι, να ξέρεις. Λοιπόν, Ζάχο, εμείς πήραμε προπονητή αμέσως. Ωραία. Καλό προπονητή. Καλώς θα φανεί στο γήπεδο όλα. Okay, οι παίκτες και ο προπονητής. Έχει πολύ καλές συστάσεις. Έχει παράξει έργο. Εντάξει, σίγουρα θα περιμένουμε να δούμε. Αλλά μέσα σε αυτό το χαμό που έγινε, μέσα σε ούτε δύο μέρες να βρει προπονητή η κορυφή, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Δόξα τω Θεώ. Έχει ένα τεζαβαντάζ έναντι του Λουτσέσκου. Δεν ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, την ελληνική διαιτησία, την ελληνική νοοτροπία. Θέλει πίσω συγχρόνου άνθρωπο, έτσι. Θέλει, ναι, αλλά είναι και Πορτογάλος και θα μιλάει άμεσα στους παίκτες. Γιατί ναι, εντάξει, έχει πολλούς Βραζιλιάνους μέσα, ναι. Είναι ένα καλό αυτό. Εντάξει. Εγώ πιστεύω θα τα πάει καλά αν τον δώσουμε λίγο πίστοση χρόνου. Πιστεύω θα είναι καλός προπονητής, τέλειωσε. Εντάξει, πάντως Μπερέτα δεν είναι. Εντάξει, ναι. Μπερέτα, ναι, πού το θυμίζει ο Μπερέτα. Καλά, 270 χιλιάρικα πήρε σε 22 μέρες και έφυγε. Ξεχνιέται αυτό. Επαναληπτική Μπερέτα. Ο Κωνσταντινίδης ξέρει πώς θα πάρει ο Σβούρας που πήγε με τον αυτόν, ναι. Με τον Λουτσέσκου. Α, φύγαν όλοι και αυτοί, ναι, μου το είπε ο. Ναι. Πόσο πήραν αυτοί, Τάσο? 2,5 εκατοστάρικα τα παίρνει. Σόπαρε. Ναι. Κοίτα να δει. Μπράβο. Βολεύτηκε κι αυτό. Λοιπόν, εσύ, Ρεζάκου, χάσατε το Σιόμπι τώρα. Τι να κάνουμε, τώρα θέλουμε δύο. Δύσκολο, φίλε, αυτό, γιατί βέβαια κρατούσε την άμυνα αυτό. Δεν το χάσαμε. Ήτανε... Άκουσαμε. Όπως έγινε και με τον Λουτσέσκου. Δώσαν τα λεφτά τη ρήτρα, οπότε δεν μπορεί να κάνει ο Άρης κάτι. Και όταν ο άλλο παίρνει 200 και του δίνουν 700, έτσι. Καλά, εντάξει. Δεν νομίζω. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι ο Σιώπης είχε κάνει στην καριέρα του μέχρι τώρα, είναι και μικρός. Αν πει 25 χρόνια είχε κάνει συμβόλαια και να πούμε ότι δεν είχε ανάγκη τα λεφτά.
το θεωρώ λογικό να δεχτεί. Και είναι μικρός. Εγώ πιστεύω οι δρόμοι μας, η γέννα έχει το παλικάρι και εμείς, και εσύ και εγώ και όλος ο κόσμος, θα ξανασυναντηθούμε με το σιωπή. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Οπότε τώρα θέλουμε, έχεις δίκιο, θέλουμε δύο παίκτες εκεί. Έναν για αυτόν που έφυγε. Δύσκολα, ναι, γιατί αυτός είχε κουμπώσει. Βέβαια, ήταν βέβαια. Από τους καλούς του Άρη. Ήταν, ήταν βέβαια, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Τι είπες, θα ξανασυναντηθεί με το σιωπή. Ναι, όχι, θα ξαναγυρίσει. Ναι, έτσι πιστεύω. 25 είναι και 3 χρόνια να κάτσει εκεί. 28 τώρα βέβαια, αν πάει σε άλλο πρωτάθλημα, σε άλλο τέτοιο. Πιστεύω κάποια στιγμή θα γυρίσει. Στην Α κατηγορία εννοείς θα συναντηθούμε. Ναι, στην Α θα συναντηθούμε και κυπελούχος θα το συναντήσει. Να ξέρουμε, ρε φίλε. Είναι, είδες, είτε, που είσαι καμιά άλλη κατηγορία και δεν το η ένταση της Παρασκευής και της Δευτέρας του ήρθε έτσι στο τέλος του βγάζει. Έχεις δώσει δικαιώματα όμως. Καλά, εντάξει, φίλε, εγώ δεν είπα, δεν είπα ότι δεν μπορεί να το λέει. Κάτσε, ρε Μαρίνο, από εκεί που μαλώνανε τους διαιτητές και τους βάζαν χέρι στην τρίτη εθνική γιατί κέρδισε το πρωτάθλημα ο Πανσεραϊκός. Ξαφνικά άρχισαν να μου ζητάει οι πρωταθλητές Ιουνίου. Είναι πρωταθλητές Ιουνίου πλέον, να ξέρεις. Μου ζητάει μου συζητάει και για πρωτάθλημα τώρα. Δηλαδή, άμα δεν κάνω. Δεν ζητάω, αλλά. Να σε βάλω κάτι αργάνω εδώ που κάνουν πώ για πρωτάθλημα. Καλά, ρε φίλε, εντάξει. Τώρα, εντάξει. Πρωτάθλημα δεν μπορεί, το ξέρουν. Πρωτάθλημα, είπαμε, επαναλαμβάνω. Στο PlayStation όλα γίνονται. Επαναλαμβάνω. Πρωτάθλημα δεν μπορεί ο Άρης να διεκδικήσει ούτε καν τις πιθανότητες που έχει, γιατί επαναλαμβάνω το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν παίζεται 100% ούτε στο κύπελο. Μπορείς να διεκδικήσει. Μια χαρά θα το διεκδικήσω το κύπελο. Γιατί δεν και πήγες... θα κάνουμε τον κύριο Ζέρβα. Γιατί δεν πήγε. Θα κάνει έπαρση σημαία αυτό. Πρωί-πρωί. Γιατί συμμάχησε με τον αδύναμο πλέον τη χώρα. Με τον Πάοκ πήγα. Το δυνατό τη. Ο αφεντικό τη χώρα είναι ο Πάοκ. Τι να κάνουμε τώρα. Καλά, αφού ισότιμα. Τι αφεντικό μου λε. Από τέτοιου μιλάω. Α. Τι να κάνουμε. Πάντω, Ζάχο, όταν δεν πήρατε το κύπελο τότε που μπορούσατε με τον Ολυμπιακό που παίξατε τότε. Αυτή ήταν η μεγάλη ευκαιρία, όντως. Έχεις δίκιο. Τι στεναχώρια για εκείνη. Πολύ δύσκολο. Ο Τάσος εκείνη την ημέρα αφού δεν μπορεί να είχε πλαντάξει το κλάμα. Σιχαμένε, σιχαμά. Τα βίντεο υπάρχουν. Είχε πλαντάξει, ήταν. Ήταν με το. Με τον εχθρό τον Ολυμπιακό ήταν. Να ξαναγελάσει ποτέ το χυλάκι σου. Ο Σαραϊδάρης που τον έχεις στη μέση στην ΠΑΕ. Άρα δικαιώνομαι και για εκείνο. Έτσι να τα λες. Καλός άνθρωπος και τώρα να ξέρεις έχουμε και εμείς καρυπίδι. Ποιο καρυπίδι. Α ναι, πήρατε τον γενικό κουμάντο ρε φίλε. Στη θέση του Σβούρα ο οποίος παίρνει 2,5 εκατοστάρικα στην Αραβία να ξέρεις. Για να συνοδεύει τον Κουκουρούκο. Το Ρουμάνο. Ωραία και. Για να δούμε τι θα γίνει. Το έχει ξανακάνει με τον Πόλωνη. Ναι. Για να δούμε. Μαρίνο, Μαρίνο. Εκεί είσαι καμιά παραλία στην Αλεξανδρούπολη, πας. Φίλε, δεν κάνω, δεν έχω κάνει μπάνιο μέχρι στιγμής. Σαν και εμένα, και εγώ τελευταία 20 χρόνια έχω κάνει 8 μπάνια, να ξέρεις. Αλλά την αράζω κάτω εκεί στην παραλία, κάτι καφετέρες βλέπεις τη θάλασσα. Κάθε μέρα εκεί είμαι. Κάνα Μπραζίλ, βλέπεις. Χαμός γίνεται. Ματάκιας. Όχι, δεν το κάνω. Όχι εμείς, γιατί κακό είναι. Όχι, εμείς το κάνουμε. Όχι, απορώ γιατί μας παίρνει κάθε μέρα εκπομπή. Λέω αυτός δεν βλέπει κανένα μπράβο. Όχι, χαμός γίνεται εκεί πέρα. Άκουρο, ο άνθρωπος γίνεται και τον έκραξε. Απίστευτο πράγμα. Όλη μέρα. Καλά κάνεις, Μαρίνο. Άσε τώρα αυτό να τα. Γεια σου, Μαρίνο. Γεια σου, Μαρίνο. Καλά ξηγέσαι. Γεια σου, Μαρίνο. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Άμα δεις κάτι καλό, εκεί σφύρα και για μας κάνε κανένα. Άμα βρεις κάτι καλό, βγάλει μια φωτογραφία και στείλ το. Κάνε κανένα τέτοιο. Πού είναι η γάτα. Να σε καλά, καλό βράδυ Μαρίνο. Να σε καλό. Να σε καλά. Λοιπόν, να σε καλό. Να σε καλό παιδί. Καλά βράδυ. Να σε καλό παιδί. Ζω με ρούχα. Έχεις κάνει 350 σαρδάμ, δεν σε είπα τίποτα. Δεν κάνω εγώ σαρδάμ, μας τι λες. Ούτε μισό. Ζω με ρούχα. Σήμερες. Σήμερα, εντάξει. Λοιπόν πάμε. Άντε. Ξεκινάς εσύ. Πάμε. Η κλήρωση για να μην. Ποιος Παρασκευάς. Ο Αυγερινός. Ποιος Παρασκευάς, φίλος. Ποιος Παρασκευάς. Έπεσε κάτω. Έπεσε κάτω το ζώο. Λοιπόν. Ωραία ήταν. Άμεση ατάκα. Λοιπόν. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερ. Μην κάσεις και γελάω. Τι βλάξη είναι αυτό σήμερα. Τι έχει πάθει. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή Μπαλαντέρ μέχρι τις 12 και μετά ο Αυγερινός. Έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Όχι, ο Αυγερινός. Ζαγόρα έχει μετά, ε. Μετά 12, δεν είναι 12 και όσο πάει. Άντε, πάρα φύγουμε, γλιτώσουμε. Να είστε καλά.